Βρήκατε! Είδατε λίγο πιο συμπαθητική γλυκιά μέρα. Ο καιρός ακόμη, παρότι έχουμε μπει στο Νοέμβριο, εξακολουθεί να είναι θετικός. Θετικός. Δηλαδή, τι πας στη βολτούλα σου, είναι μια ωραία μέρα. Δεν τον λες βαρύ χειμώνα. Μήπως μου ξεμυαλιστήκατε και μου βγήκατε έξω. Δεν πειράζει. Καλά κάνατε. Είπαμε, είμαστε σε περίοδο των πρώτων εκπτώσεων και είναι λογικό. Και εγώ δηλαδή, χθες φεύγοντας από εδώ που πάω να πάω με τη μία μου κόρη για να ψωνίσουμε κάποια πραγματάκια, μου κάνει τρομερή εντύπωση που είδα έξω έτσι τόσο κόσμο σε μεγάλο κατάστημα ενώ που μπαίνει κόσμος γενικώς πολύς μέσα. Λοιπόν, κορίτσια μου γλυκά και αγαπημένα που όλο για σας μιλάω, ακόμα και σήμερα που θέλω να μιλήσω για άντρες, πάλι σε εσάς μιλάω. Γιατί? Γιατί τέλος πάντων μέσα σε όλα είμαστε πάντα εμείς. Σήμερα λοιπόν έχω φροντίσει, κορίτσια μου, έχω φροντίσει να καλέσω κοντά μας μια εταιρεία υπέροχη που ξέρετε πόσο την εκτιμώ και την έχω κατά καιρούς μαζί κοντά μου και την παρουσιάζω σε εσάς και βεβαίως παίρνουμε και πάρα πολύ ωραία δώρα. Αλλά σήμερα αυτή την εταιρεία την κάλεσα για να μας μιλήσει για άνδρες. Αυτή η εταιρεία λοιπόν, η εταιρεία Λιράκ, σήμερα είναι εδώ για να μας παρουσιάσει την ανδρική της σειρά που περιλαμβάνει αφρόλου, τρόπο μυτικό, αφροξυρίσματος, αυτό το μπάλμ το πολύ ωραίο για μετά το ξύρισμα που τα αγοράκια θέλουν να περνάνε στο προσωπάκι τους γιατί τους το κάνει πιο καλό, ναι, αλλά θα τους γνωρίσω ότι μπορούν να πάρουν και την τριτητική κρέμα. Και λέω θα τους το γνωρίσω γιατί είμαι σίγουρη ότι όπως και εγώ, έτσι και εσείς, όλα αυτά τα χρόνια έχετε σκεφτεί ότι αν ο άντρας μου, τα γόρη μου, ο φίλος μου, ο κολλητός μου ή ο αδερφός μου θέλει να βάλει μια κρέμα, καλά, μπορεί να πάρει τη δικιά μου. Έτσι σκεφτόμουν και εγώ πάντα. Έρχεται σήμερα η Λιράκ και μας λέει, παιδιά, οι άντρες δεν έχουν την ίδια επιδερμίδα με εμάς, άρα δεν έχουν και τις ίδιες ανάγκες με εμάς. Λες, ναι. Για να το δω. Για περάστε παρακαλώ. Να έρθετε να μας πείτε τα νέα. Γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε. Γι' αυτό λοιπόν βρίσκονται σήμερα κοντά μας. Και επί τη ευκαιρία έχω ανεβάσει στο Instagram μια φωτογραφία και σας λέω ότι για το αγόρι που θέλετε εσείς, που αγαπάτε, που ξεχωρίζετε, πάρω ένα κολλητό σας φίλος, γιατί θεωρώ ότι είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, ε. Ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, γιατί δεν έχει ένα πράγμα, έχει όλα αυτά που μπορεί να χρησιμοποιεί ένας άντρας. Από τα ξυριστικά του, από τα φρολουτράκια του, από τα μπάλμ, είπαμε για μετά το ξύρισμα, από την κρεμούλα, την φοβερή αντιρρητηδική, για την οποία και θα ήθελα να μιλήσω. Όλα αυτά λοιπόν τα δώρα μάλλον τα έχουν σε αυτό το πολύ ωραίο κουτί, λέω εγώ. Ω, μπα, εδώ λέει 3 σε 1. Άρα 3 θα έχει μέσα, τα άλλα θα είναι εξτρά. Δεν έχει σημασία, εγώ θα σας τα δώσω όλα, κορίτσια. Για αυτόν που εσείς αγαπάτε, λίγο παραπάνω, σας έχω το κατάλληλο δώρο. Και ωραίες ιδέες, γιατί πολλές φορές κολλάμε με τα αγόρια μας και λέμε, μα τι να πάρω, τι να του πάρω, μα τι δώρο να του πάρω, τι παίρνουμε σε ένα αγόρι, σε έναν άντρα, τι να του πάρεις, να του πάρεις μια μπλούζα, μπορείς, να του πάρεις ας πούμε παπούτσια, μπορείς. Αλλά εδώ τα πιάνεις όλα χωρίς σκέψη, γιατί του λες, κοίταξε, θα σε περιποιηθώ δίνοντάς σου αυτά σε μυστικά που εγώ ξέρω για τον εαυτό μου, τώρα και για σένα. Αυτά, κορίτσια μου. Να πάρω τα πραγματάκια μου και να πάω από την άλλη πλευρά. Τους έλεγα, ρε παιδιά, σαν την ελληνική ταινία, τα γυαλιά μου τα φοράω. Ρε, κάτι ξέραν οι παλιοί που λέγανε, ρε παιδιά, τα γυαλιά μου που είναι στη ζώνη μου. Είδατε, ο καθένας έχει τα πράγματά του εκεί που χρειάζεται. Και εμένα, να, για να μην χαθούν, τσακ. Καλά, μέχρι τότε, παιδιά, δεν μπορώ, γιατί ο χρόνος τρέχει. Λοιπόν, 2-10-75-46-450 θα σας χρειαστεί. Και να ξέρετε, πρώτη εγώ είμαι αυτή που τους έπιασα εδώ στην εκπομπή πριν καμιά εβδομάδα και τους λέω, παιδιά, δεν ξέρω για εσάς αν το έχετε προσέξει, αλλά εγώ έχω δει το πρώτο μαγαζί, είπα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, που στη γειτονιά μου εκεί γύρω-γύρω στην Κηφισιά έχει ξεκινήσει με τα στολίδια τα Χριστουγεννιάτικα. Έχει στολιστεί, έχει και ναι, αυτά τα μαγαζιά εντωμεταξύ. Δεν είναι και μικρά μαγαζιά. Γιατί σου λέει μια φορά το χρόνο ανοίγουμε. Να μπούμε σε μια μαγαζάρα. Τα διαστημόπλια είναι. Έτσι. Για να μπορέσουμε να απλώσουμε μέσα όλοι μας την πραμάτια. Για να χτίσουμε ένα περιβάλλον που να μπει ο άλλος μέσα και να μην μπορεί να ξεφύγει. Δηλαδή θα ψωνίσει γιατί μπαίνεις και είναι σαν να μπαίνεις σε έναν ονειρό κόσμο. Τα βλέπεις όλα γύρω σου και ήδη χαλαρώνεις. Ήδη νιώθεις ωραία. Δεν χρειάζεται να έχεις
Μάλιστα. Έτσι. Βάλουμε και τις μελωδίες ωραίες που τις κάνουμε. Καλός ο Ουγγαρέζος τώρα που είχε στολίσει μια εβδομάδα πριν. Τώρα είστε και μου βάζετε θέμα. Τα κουζουνιά γέμισε η πόλη, ξυλιώθηκε και κάτι σούπερ εκεί πέρα. Λοιπόν, όταν εγώ. Μόνο εσύ με έχεις καταλάβει. Τι έπαθες αμπούλι μου σήμερα εσύ. Είμαι τσίτα. Γιατί παιδί μου. Είμαι ξενυχτισμένος. Μπράβο, σου πάει. Όχι. Άμα θα σε στέλνω για ξενύχτια. Ελένη, εσύ από αυτού που πάνε σε αυτό το μαγαζί και ό,τι του γυαλίσει και του αρέσει το παίρνουν ή πρώτα στολίζει, βλέπει τι έλλειψη έχει, πόσα λαμπάκια κάηκαν από πέρυσι, πόσε λάμπε σπάσανε και πα και παίρνει αυτά που χρειάζεσαι, σύν ό,τι άλλο θε. Εγώ είμαι από του δεύτερου. Πόσο σ' αγαπώ που δεν σταματάει το στόμα σου, εγώ και εσύ μπορούμε να εξοντώσουμε έναν άνθρωπο από τα πολλά λόγια. Όχι, ισοπαίδωση. Να πω ένα καλώ ήρθε στο γλυκό μου κοριτσάκι. Γιατί σήμερα, όπω βλέπετε, ο Θοδωρή μα δεν είναι εδώ. Έχει πάει Θεσσαλονίκη και τι δουλειέ του, ξέρετε, κινηματογραφικά κτλ. Οπότε τα φεστιβάλ θα λείψει μια-δυο μερούλε. Μην ανησυχείτε. Θα προχωρήσουμε κανονικά. Σα έλεγα για τα Χριστουγεννιάτικα λοιπόν και με ρώτησαν είμαι από αυτέ. Ναι. Εγώ λοιπόν τι κάνω. Εγώ έχω πάρει τα στολίδια μου χρόνια πριν. Τσούκου, 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 τσούκου και κάθε χρόνο μου αρέσει να παίρνω πάντα 2-3. Πάντα, πάντα. Θέλω να βάλω και 1-2 καινούργια πράγματα πάνω στο δέντρο. Ναι. Μην με ρωτάτε γιατί. Καταρχήν γιατί κάθε χρόνο κάτι θα σπάσει. Και γιατί ρε παιδί μου, το έχω γιαγούρι. Ναι. Ναι. Θα περάσω έξω από αυτά τα μαγαζιά και δεν θα μπω σε ένα να πάρω 2-3 πραγματάκια που θα μου γυαλίσουν. Ναι. Πάντα για να κρεμάσω στο δέντρο εννοώ. Δεν εννοώ πράγματα μεγάλα για έξω από το σπίτι και τέτοια. Όχι, όχι. Θέλω αυτό το τόσο να έχω 2-3 τόσο. Α, για το δέντρο που ναι, για το δέντρο μόνο. Τα άλλα δωμάτια τα στολίζει. Εγώ σου στολίζω. Μ' αρέσει όλο το σπίτι να είναι. Έχει κάνει το διάλογο με τα παιδιά. Με φαντάζεσαι να στολίζω. Δηλαδή εντάξει. Όχι, κάνω ένα δέντρο υπερθέαμα. Το ευχαριστιόμαστε όλοι. Πολύ είναι και μεγάλο. Άλλο ψηλό δέντρο και το περιμένουμε. Δηλαδή τα παιδιά με το που τελειώνουν οι διακοπές και ξεκινάνε τα σχολεία και αφού περάσει ο Σεπτέμβρης, από 1η Οκτώβρη μου λένε πότε στολίζουμε. Το δέντρο. Το περιμένουμε το δέντρο. Ναι, ναι. Πάντως, ανεξάρτητα από τα σπίτια μας που κάποιοι μπορεί να αργήσουμε λίγο να το στολίσουμε, ότι αυτές τις μέρες έχει υπερβολική κίνηση και μπορεί να κάνεις ξαφνικά ένα βλέμμα στα δεξιά και να δεις αυτά τα στολίδια και αυτή την ατμόσφαιρα. Ή έχουν χρυσόσκονη τα Χριστούγεννα. Σου φτιάχνει είμαι κολλημένη στην κίνηση, να σταματήσουμε να πάρουμε τα στολίδια. Εγώ ξέρω στο βάθο, έχει λίγο το δέντρο ασχημίνει σε εισαγωγικά. Σε εισαγωγικά έτσι έχει ομορφωθεί. Γιατί Ελιάνα μου ασχημίνει. Ακούστε, ρε παιδί μου. Ακούστε. Ένα δέντρο είναι ωραίο οπτικά, αν δεις εσύ σπίτι μου που είσαι και εργένεις, άμα είναι τέλειες οι μπάλες και τέλεια τα στολίδια και όλα και χρωματικά, λες ωραίο δέντρο. Ναι. Εμένα τώρα που έχουν αρχίσει και πηγαίνουν στους παιδικούς και στην πρώτη δημοτικού και αυτά μου φέρνουν κάθε χρόνο χειροποίητα. Τα οποία κάτι έχουν, ζυμάρια, κάτι αυτά. Έχουν κάτι κουκουνάρια που γράφουν το όνομά του, τα οποία είναι υπέροχα ρε παιδί μου, ανοίγει η ψυχή σου να τα βλέπεις γιατί είναι από το παιδί σου, αλλά το δέντρο σημαίνει. Φτιάξε ένα μικρότερο. Εγώ παίζω πολύ με λαμπάκια, παιδιά, και είναι άμα θέλετε να δώσω. Δεν έχει παίξει με κάτι άλλο, το είδα. Έβαλε τα λαμπάκια και περιμένουμε τα στολίδια. Πού είναι, θα να πάρω, να πάρω και πάλι κανένα παιχνιδάκι. Δεν υπήρχαν ακόμη ανοιχτά τότε τα μαγαζιά. Θα πάω να πάρω, θα πάω. Δύο-τρεις μπάλες. Έσπασε και μία. Σπάσανε και δύο, εντάξει. Τα έχω φέρει και αυτά άλλο το σπίτι. Έχει γίνει στη μεταφορά. Τι να κάνω. Δημήτρη, σου χώρισα. Είναι άσχημα τα πράγματα. Στο λίγο σου έχουν αναγνήσει. Μίλησε μου γι' αυτό. Ναι, ήταν ένα δέλτα. Και το άλλο το γράμμα το πέταξα. Τέλος πάντων, να πούμε τα χαρούμενα. Ναι. Άμα πάρετε ένα βάζο διαφανές ή φανάρια και τα γεμίσετε με λαμπάκια, μάνι μάνι και είναι τα λαμπάκια. Τα πούμε στο λίγο. Ναι, για στο λίγο. Δεν θέλω να βάζουμε τέτοια να μας δείξει πώς ακριβώς το κάνει και πού μπορώ να το βάλω. Δεν κάνω λένε το Pinterest. Σε κάτι μου λέει. Σε το Pinterest, γιατί. Να σου πω με ζηλεύει, άσε να πήγε να μην πράγμα, δεν κατάλαβα. Εχθέ μου είπε. Τόσο καιρό βάζουμε μέσα φωτάκια μέσα στα αυτά. Εγώ δεν είχα βάλει μέσα στα φωτάκια, μου άρεσε η ιδέα που είπε. Πρέπει να τα ξέρουμε πολλά. Το θέμα είναι όταν στολίζει. Χριστουγεννιάτικο φάπ ήταν αυτό. Στολίζει και το ξέρω ή βάζει και τη μουσικούλα σου. Μαζεύεσαι γύρω από μόνο με μουσικούλε. Και άμα έχει βαφτιστήρια και άμα έχει βαφτιστήρια ή παιδάκια να του αφήσει να το στολίσουν εκείνα. Παιδί μου θε να έρθουμε να κάνουμε στολισμό σε σένα, αλλά θα αναλάβει τον DJ Λίκη. Θα βάζει τα κάτω. Θα μαγειρέψω. Θα φτιάξω και γκλουβάιν. Το κρασί. Το ζεστό το κρασί. Το κάνει και αυτό. Ναι. Πολύ ωραίο. Δηλαδή πραγματικά με συγκινεί. Πού τα έχει μάθει όλα, πώ έχει ασχοληθεί με κάποια πράγματα που δεν τα ξέρουμε οι πολλοί. Βρήκα διάφορα. Σε ευχαριστώ που με ρωτά, Ελένη μου. Βρήκα διάφορα έτσι εργένικα τεχνάσματα για να έρχεται κόσμο σπίτι και συγκεκριμένα ο κόσμο που θέλω. Μπράβο, μου αρέσει. Αυτοί που πίνουν τον γκλουβάιν. Να μα φτιάξει και να στολίσουμε. Εδώ θα μπει μια μέρα στην κουζίνα να μα το φτιάξει. Όχι γιατί είμαι χαοτικό εγώ στην κουζίνα και θα σου γυρίζουν τα λαμπάκια μετά. Μην μου λε τέτοια πράγματα. Ναι, δεν είμαι οργανωτικό. Δεν θυμάσαι που είχα καλεσμένο και μάζευε ο Δημήτρης μακαρόνια και από τα ντουλάπια, το θυμάσαι. Ναι, εντάξει, ναι, αλλά σα έχω μακαρόνια. Αυτό είναι ποτό, δεν είναι τίποτα. Το ποτό δεν είναι τίποτα, ναι. Αν είναι και ο Σάββας μαζί να βοηθήσει, το κάνουμε. Είναι ωραίο πολύ. Ελένη, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, με συγχωρείτε, πιάσαμε υπολογία, πήγε παρατέταρτο. Πάμε λίγο στου δρόμου να δούμε λίγο αυτά τα ωραία χριστουγεννιάτικα μαγαζιά που. Ένα. Κρέμα. Αυτό το λίγο. Το λιγάκι.
Abu Shuzufan. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. Ακόμα 4-5 Νοέμβρη, δεν έχει σημασία. Είναι ο μήνας που ξεκινάμε έτσι να σκεφτόμαστε. Και καλό καιρό όμως, δεν σε προδιαθέτει τώρα να στολίσεις. Αυτό είπα και εγώ. Γιατί μου λένε τα παιδιά, μήπως φέτος, γιατί πάντα ήθελα να στολίζω πριν από τα τέλη Νοέμβρη, να προλαβάνω όταν ήταν ειδικά μωρό τα γενέθλια του Άγγελου, που ήταν τέλος Νοέμβρη. Όμως τα τελευταία χρόνια, αναλόγως, το κάω και 27, το πάω και 25, αναλόγως πότε θα πέσει Σάββατο, να είμαστε όλοι χαλαροί, να ξεκινήσουμε από το πρωί, να φέρουμε και τρεις φίλους μας, πολλές μουσικές. Και να στολίσουμε. Φέτος αυτό έλεγα. Μου λένε να μπορούμε να στολίσουμε το άλλο Σάββατο. Λέω ρε παιδιά, κάνει ζέστη. Δηλαδή, κάπως και δεν. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι στολίζουμε δέντρο, ανάβουμε τζάκι, μαγειρεύουμε και μαζευόμαστε όλοι μαζί και στολίζουμε. Κάνουμε και περνάει όλο το Σάββατο έτσι. Τώρα τη ζέστη. Δεν νιώθω ότι. Να φοράς λίγο το ζιβάγκο σου, να μυρίζει λίγο μέσα γαλοπούλα που δεν έχει ανοίξει τα παράθυρα. Δεν είναι γαλοπούλα, γαλοπούλα κάνετε. Ναι, γιατί είναι κοντά στο ευχαριστειών. Και τι είναι εγώ για να κάνω τις ευχαριστίες. Εγώ βάζω το αρνί μου στο φούρνο που είναι όπως με τις πατατούλες. Με την πατάτα τη ζουμερή. Ναι, το κρυθαράκι μου, το γιουβετσάκι μου, το ευχαριστηθώ. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο στην Αμερική. Γιατί βγαίνουν τη γαλοπούλα που είναι τόσο στεγνή. Αυτή καλά κάνουν. Ένα κότσι στο φούρνο. Ένα κότσι με το ξέρω. Αφορμή για φαΐ την αρπάζω. Στις 25 θα κάνουμε και ευχαριστειών. Γιατί όχι, να φάμε. Λοιπόν, πάντως αν ξεκινήσετε και θέλετε να βάλετε και κανένα ελληνικό τραγούδι χριστουγεννιάτικο, εμείς θα σας θυμίσουμε μερικά, γιατί πολύ γνωστοί τραγουδιστές έχουν τραγουδήσει χριστουγεννιάτικα. Βέβαια, το πρώτο πάντα που μου έρχεται στο μυαλό είναι τη Σκέτης. Πάντα. Και τη Γαρμπή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διάφορους τραγουδιστές μας. Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα σημαίνει χαρά και καλή διάθεση. Ακόμα και αν σε κάποιους προκαλούν μια γλυκιά μελαγχολία, τα Χριστούγεννα έχουν δικά του soundtracks που δίνουν ταυτότητα και ρυθμό στην πιο λαμπερή και φωτεινή γιορτή του χρόνου. Πολλοί είναι οι καλλιτέχνες λοιπόν που εναρμονίστηκαν με το κλίμα των ημερών και κυκλοφόρησαν τραγούδια που αντέχουν στον χρόνο και ακούγονται μέχρι σήμερα. Last Christmas είναι διαχρονικά ό,τι πιο χριστουγεννιάτικο σε μυρωδιά και αίσθηση έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Τόσο σε επίπεδο τραγουδιού, όσο και σε επίπεδο βίντεο κλιπ. Χιόνι, παιχνίδι και οικογενειακές στιγμές είναι όλα όσα πρωταγωνιστούν στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού, συνθέτοντας απόλυτα την έννοια των Χριστουγέννων. Το 2003 το συγκρότημα One κυκλοφορεί το single «Οι καμπάνες χτυπούν». Πρόκειται για την ελληνική διασκευή του Last Christmas των Wham και εδώ ίσως να κρύβεται το μυστικό της μεγάλης επιτυχίας αλλά και της διαχρονικότητας του τραγουδιού των One. Όμορφο, χαρούμενο, ερωτικό. Από τα πιο ωραία και κλασικά τραγούδια. Κυκλοφόρησε το 1994 και από τότε το ακούμε και το τραγουδάμε ανελιπώς. Σε όλες του τις διασκευές και επανεκτελέσεις. Είτε με τη Mariah Carey solo, είτε με τον Justin Bieber. Θα μπορούσε να ήταν και ένας από τους ελληνικούς χριστουγεννιάτικους ύμνους. Τα Χριστούγεννα της Δέσποινας Βανδύ παίζουν non-stop εδώ και 20 χρόνια. Ήταν Δεκέμβριος του 2001 όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Γεια».
Το τελευταίο κομμάτι είναι τα Χριστούγεννα. Ο κόσμος το ξεχώρισε από την πρώτη εβδομάδα και έκτοτε δεν το ξεχάσαμε ποτέ. 19 χρόνια μετά η ίδια δήλωσε στο Vee Magazine. Όταν το φτιάχναμε με το Φίβο, δεν φανταστήκαμε ποτέ ότι θα εξελισσόταν σε τέτοιο φαινόμενο. Ήταν απλά ένα ακόμα κομμάτι του δίσκου. Ο Σάκης Ρουβάς τραγουδά «Χρόνια πολλά», ένα ελληνικό τραγούδι γραμμένο το 2003 ειδικά για εκείνον από τον Νίκο Τερζή. Το κομμάτι αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ερωτικό, ωστόσο όπως πολλά από τα ελληνικά τραγούδια για τις γιορτές, έχει και μία μικρή μελαγχολία που όμως στο τέλος μετατρέπεται σε χαρά και αισιοδοξία. Όσα Χριστούγεννα καρδιά μου. Το 2011 οι στιχουργός Βίκη Γεροθόδωρου και ο συνθέτης Μάριος Ψημόπουλος γράφουν το «Ως τα Χριστούγεννα» για τον Κώστα Μαρτάκη. Εκείνος τον τίνει με τη φωνή του και 10 χρόνια μετά συνεχίζει να μας παρασύρει στο χριστουγεννιάτικο κλίμα. Ρουντόλφ το ελαφάκι με καρδούλα ταπεινή, σαν πέφτει το βραδάκι έχει μύτη φωτεινή. Ο Θάνος Καλλύρης, ένα από τα μεγαλύτερα ποπίδωλα των 90s, έκανε μια μεγάλη ανατροπή όταν το 1995 τραγούδισε το κομμάτι «Ρούντολφ το ελαφάκι». Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα τα είμαστε μαζί. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα, μωρό μου, εγώ και εσύ. Η δεκαετία των Zeros ήταν εκείνη που η ελληνική μουσική βιομηχανία έβγαλε τα περισσότερα χριστουγεννιάτικα κομμάτια. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που υπέκυψαν στον εορταστικό μουσικό πειρασμό ήταν και η Άτζη Σαμίου, η οποία το 2003 κυκλοφόρησε το κομμάτι «Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα». Θα είμαστε μαζί. Και άλλα πολλά. Εγώ βέβαια τον στολίζω, να σας πω την αλήθεια, κάτι ξένα κλασικά ακούω. Να ακούστε, κλείστε λίγο τη μουσική. Α, τώρα βρήκα από ένα... Εδώ στο... Κατάλαβατε. Α, έτσι. Νομίζω ότι θα μου χτυπήσει την πόρτα ενός Βασίλης. Ναι, είναι λίγο Σινάτρα, λίγο πράγματα. Ναι, και έχω ένα, πώς το λένε, ένα που είχα πάρει πριν από πάρα πολλά χρόνια από το εξωτερικό, ένα τόσο πραγματάκι που το πατάς, πώς ήταν παλιά τα jukebox, σαν jukebox, τόσο όμως. Και έχει καμιά εικοσαριά τέτοια, πατάς το πρώτο και μετά βγαίνει ένα λαξ. Και δηλαδή σου κρατάει κανένα μισάωρο πρόγραμμα να ακούω. Ναι. Και είναι πολύ. Πραγματικά μεταξιδεύει. Και μετά τα βάζει είμαστε... τα ελληνικά δεύτερο πρόγραμμα. Ε? Τα βάζει τα ελληνικά δεύτερο πρόγραμμα. Τα ελληνικά τώρα τα ξέρω απ' έξω για να κατατάρω, παιδί μου. Εμείς τα παίζουμε τόσα χρόνια, τα έχουμε τραγουδήσει από τη μέρα που βγήκαν. Εντάξει. Να πλέξω τούλη. Πάντως στο εξωτερικό υπάρχει αυτό που αν γράψει ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι όπως είναι το Last Christmas, μετά, καλά δεν είχε ανάγκη ο Τζορτζ Μάικλ, αλλά μπορεί να ζήσει όλη την υπόλοιπη ζωή με τα δικαιώματα από αυτό το τραγούδι. Έτσι με τη Μαράια Κάρεϊ δεν έχει γίνει. Θεωρώ ότι είναι ο πιο πετυχημένος για μένα δίσκος από τα τελευταία 30 χρόνια ότι έχει βγει. Ανάμεσα στα χριστουγεννιάτικα πάντα λέω. Ανάμεσα στα δύο Last Christmas και Μαράια, ποιο είναι πιο χριστουγεννιάτικο. Εγώ η Μαράια. Εσύ είσαι Μαράια. Εγώ με Last Christmas που είναι λίγο πιο έτσι, έχει λίγο μια μελαγχολία. Εσύ δεν έχει και τη μελαγχολία, τη στεναχώρια ενώ δεν σου ταιριάζει, παιδί μου. Ναι. Εσύ να σου πάει το γέλιο. Την κρατάω σε ένα κομμάτι της ψυχής μου για να βουτάω μέσα όταν χρειάζεται. Μήπως χρειάζεται συχνά. Πάρα πολύ συχνά. Λοιπόν, Δημητρούλα μου, πάμε στον Κωστή Μαραβά για να μπούμε λίγο στα θεματάκια μας σιγά σιγά. Του πήρε συνέντευξη. Ναι, τον συναντήσαμε στο πλατό της εκπομπής του Δυνατά, στις εκπομπές που παρουσιάζει στην ΕΡΤ. Ένας μήνας έχει περάσει περίπου από τον γάμο του με την Τόνια Σωτηροπούλου, που τον συζητήσαμε, τον είδαμε, τον αγαπήσαμε. Κυρίως αγαπήσαμε όμως την ανάρτηση που έκανε μετά το γάμο του, σε εκείνη τη συγκινητική με αυτά τα πολύ ωραία λόγια που κάθε γυναίκα θα ήθελε να έχει ακούσει από τον σύντροφό της. Τον ρωτήσαμε λοιπόν. Τον ρωτήσαμε πάνω σε αυτό. Βεβαίως. Είπε γι' αυτό. Και είπε ότι ήταν λόγια που έγραψε μετά από τη συνάντησή του, τη γιορτή της αγάπης του. Τα εμπνεύστηκε μετά από αυτή τη γιορτή αγάπης που ένιωσε με την Τόνια Σωτηροπούλου. Νομίζω ότι αυτό που ήθελα να πει είναι ότι, παιδιά, εγώ δεν το κατάλαβα ότι έγραψα. Αυτό κάπως μου βγήκανε. Κάπως ήμουν ακόμα μεθυσμένος από όλο αυτό το οποίο κάνω. Το τι ακολούθησε δεν το πίστευα λίγο. Ήταν και πολύ συγκινημένος. Είμαστε κορίτσια, κάπως μας έπιασε αυτό που έγραψε. Ήταν από αυτά που μας αρέσει. Να τα ακούμε από τον άνθρωπό μας, λες. Τι ωραία. Για να ακούσουμε τι έχει. Για ακούστε για το τι. Αγαπάμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Πώς είναι ο διαφορετικός ρόλος που βλέπουμε φέτος? Είναι πολλαπλός και σύνθετος. Αλλά πολύ ενδιαφέρον και πολύ γοητευτικός. Δεν είσαι μόνο στο ρόλο του παρουσιαστή. Γυρίζεις βίντεο, μοντάρεις, μουσική επιμέλεια. Είναι αλήθεια. Γράφω μουσικές, κάνω μοντάζ.
Μ' αρέσει πολύ αυτό, μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω μια ωραία ομάδα δημιουργική που νομίζω ότι λειτουργεί καλά υπέρ της εκπομπής. Πόσο διαφορετικό είναι από τον προηγούμενο ρόλο, η θέση του κριτή στο Voice? Κοίτα, είναι διαφορετικό ότι, στο ότι στη θέση του κριτή πήγαινα στα καμαρίνια αρκετή ώρα, είχαμε πολλή κουβέντα με συναδέλφους και φίλους και έβγαινα για λίγο και κάναμε αυτό που κάναμε. Εδώ ακριβώς το αντίστροφο. Δεν έχω πια χρόνο για κουβέντες με φίλους και είμαι σε να τρέξω με συνεχές. Πόσο έχει αλλάξει η Ρίτα. Έχω γράψει τραγούδια, ας πούμε, σε μετρό. Όταν είμαι στο εξωτερικό, ξέρω εγώ, που κάτι παρατηρώ, ένα ζευγάρι που κάτι κάνει, κάτι λέει, κάτι πιάνει τα αυτή μου, σημειώνω και γεννιέται μια ιστορία. Που με βλέπω όμως και σε αυτή την ιστορία, γιατί μου θυμίζει κάτι που έχω ζήσει εγώ παρόμοιο. Έχω ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Από 18, 17, όταν κατάλαβα ότι είναι δυνατό χαρτί για να κερδίσεις τους ανθρώπους. Α, νόμιζα τις γυναίκες. Γιατί τους ανθρώπους, όλους. Όλους. Γιατί και οι γονείς καμάρωναν που έπαιζα πιάνο και με άκουγαν και επίσης οι κοπέλες τότε και οι φίλοι μου έβλεπαν ενθουσιασμό. Η μουσική κερδίζει τους πάντες. Το χιούμορ είναι εξίσου ένα δυνατό όπλο. Είναι πολύ δυνατό και γι' αυτό πολλές φορές βάζω το χιούμορ στα τραγούδια. Και σαρκασμό και λίγο κλείνω το μάτι και οι ήρωες είναι λίγο αντίήρωες των τραγουδιών μου. Είναι λίγο αποτυχημένοι. Έχουν φάει τις ήττες τους. Τις κοπέλες. Ήταν πιο δυνατό όπλο το χιούμορ ή η μουσική? Αυτό είναι δύσκολο τώρα που ρωτάς. Είναι πολύ δύσκολο. Κοίταξε. Όταν είχα την κιθάρα η μουσική. Όταν δεν είχα την κιθάρα, επιστράτευα το χιούμορ. Όσο μπορούσα. Δεν ζητάω πολλά. Όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά. Με το φως το πρωί και να χάθει. Το στυλιστικό είναι άλλο ένα σήμα κατά το θέν. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε αυτό, δεν μπορούμε σαν χώρο να σκεφτούμε κοστούμε ραβέγια. Αυτό πώς ξεκίνησε? Μου αρέσανε πάρα πολύ τα πατέρνα αυτά, όλα τα φλωράλα, ας πούμε, από πολύ παλιά. Και μάλιστα δεν υπήρχαν πολλά ρούχα τέτοια. Και πάσχισα να τα βρω και στο ίντερνετ, παραγγελίες κτλ. Και γενικά μου αρέσει το χρώμα. Τη συζητήσαμε, δακρύσαμε. Πολλές θα θέλανε να έχει γραφτεί για αυτές. Ναι, ξέρεις, δεν το περίμενα να έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Ήταν πραγματικά λόγια καρδιάς. Ήμουν ακόμα με τη ζάλη του ανθρώπου που γιόρτασε την αγάπη του. Και αισθανόμουν να ξέρεις πολύ συγκινημένος. Γιατί την ημέρα που ξημέρωσε, ας πούμε, και βγήκαμε βόλτα στην Ήδρα να κάνουμε τα διαδικαστικά, ξέρω εγώ. Έβλεπα απλό κόσμο να με χαιρετάει, μου λέγε να ζήσετε. Μπράβο, δύο να ανθόσπαρτο κτλ. Και λέγανε τι ωραίο που είναι. Γιατί ξέρεις τι, είναι σπάνιο πια μια προσωπική στιγμή να αποκτάει μια δυναμική που περβαίνει τα κατορθώματα ενός ανθρώπου, στον επαγγελματικό του βίο, στον κοινωνικό κτλ. Με αυτή τη συγκίνηση λοιπόν έγραψα ακριβώς αυτό το κειμενάκι, το οποίο είχε μεγάλη ανταπόκριση πραγματικά και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι όμορφος ο γάμος τελικά και ο έγαμος βίος? Ήταν πραγματικά μια ωραία γιορτή και ήταν και όπως έπρεπε να είναι, με τον κόσμο που έπρεπε, με τους ανθρώπους που θέλαμε. Δεν αλλάζει κάτι δραστικά. Για μένα ο έγκαμος βίος υπάρχει όταν αποφασίζεις να συζήσεις και να συγκατοικήσεις. Εκεί πια μπαίνει η καθημερινότητα, πώς το λέει ο Νοστογεύσκη, που πέφτουμε λέει στα βράχια της καθημερινότητας και μετά προσπαθούμε να επιπλέψουμε. Έχει όλα αυτά τα καλά και τα κακά. Εκεί είναι ο πραγματικός γάμος. Τώρα το υπόλοιπο είναι μια γιορτή. Τι την κάνει τόσο ξεχωριστή την Τόνια? Ότι είναι πια η σύζυγός μου. Πραγματικά χαρήκαμε όλοι μαζί τους, χαρήκαμε αυτό το ζευγάρι. Πολύ. Και θες να κάνεις παρέα μαζί τους, εμένα αυτό μου βγάζουν, ότι κάνουν και καλή παρέα, ότι είναι... Επειδή είναι πολύ διαφορετική τύπη βέβαια, έτσι. Δηλαδή από ό,τι λένε και οι δυο τους που ξέρουν καλύτερα ένας τον άλλον. Δηλαδή, πού το έλεγε τις προάλλες? Το προάλλες. Έχει, ακριβώς. Στο 2-4. Στο Studio 4, ωραία. Έχει πει και κατά καιρούς και η Τόνια Σωτεροπούλου ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν ξέρει να απολαμβάνει τη χαρά. Ένας άνθρωπος που είναι πιο σκοτεινή προσωπικότητα από ότι ο Κώστας Μαραβέγιας, που είναι, όπως λέει η ίδια, όπως είπε μάλλον στην εκπομπή, είναι η χαρά της ζωής. Αυτή λοιπόν τη χαρά της ζωής τη μετέδωσε και εκείνη που την είχε τόσο πολύ ανάγκη για να αλλάξει και αυτή τρόπο προσέγγισης στη ζωή. Εκείνη, έχει πει... αν δεν κάνω λάθος στο παρελθόν, έχει πει ότι είναι πολύ... ήταν λίγο goth που λέμε, δηλαδή λίγο μια σκοτεινιά την οποία την απολάμβανε. Ότι της άρεσε να κάνει πόρτα. Ακόμη και το χιούμορ της Τόνιας είναι έτσι, δηλαδή είναι πολύ φλεγματικό. Δεν γελάει, το λέει έτσι ξερά. Τα ξερά αστεία που λέμε. Μα σου λέω απολάμβανε να κάνει βόλτα σε νεκροταφεία. Το θυμάμαι, θα το ψάξω κιόλας. Κάτι μας είχε πει και στην εκπομπή την πρώτη φορά που είχε έρθει, τότε που ήρθε για να μιλήσουμε για James Bond που είχε κάνει αυτή την εμφάνιση στην ταινία. Και θυμάμαι ότι ναι, και εγώ κάπως του έγινε. Κάπως, δηλαδή μου φαίνονταν περίεργο με την εικόνα που έβλεπα ενός νέου. Α, τόσο πολύ δεν το ήξερα. Ωραίου. Ναι.
ωραίου, αλλά τραβηχτικού κοριτσιού. Το έχει μοιραστεί. Ναι, έτσι ήταν. Έτσι, παιδιά, δεν είναι όλοι άνθρωποι στη φωτεινή πλευρά τη ζωή. Μήπω γι' αυτό. Για λόγο να κάνουμε και βόλτα στα νεκροταφεία, βρε Ιλιάνα μου. Που λέει και ο λόγο, ρε παιδί μου, και εσύ μην το κάνει και θέμα. Αλλά δικαίωμά τη είναι όμω και αυτό και όλα από τα παραφινέλα εκεί. Έχει μοιραστεί ότι έχει δουλέψει με τον εαυτό τη γι' αυτό, γιατί έχει περάσει και κάποια πράγματα όταν ήταν μικρότερη που την είχαν στιγματίσει και είχε κάπου εκεί εγκλωβιστεί λίγο στο πιο σκοτάδι τη. Και τα τελευταία δύο χρόνια, δεν ξέρω αν αυτό συνδέεται με τον Κώστη Μαραβέγια. Βέβαια. Το αντίθετο από εμά στη σχέση μα ή στον σύντροφο που θα βρούμε για την υπόλοιπη ζωή μα. Καλά, εννοείται. Λίγο, μα οι ψυχαναλυτές λένε ότι δεν βρίσκει σύντροφο, βρίσκει δάσκαλο. Όλο αυτό μα πάσει πολύ παράξενα μονοπάτια. Α μείνουμε στον ψυχίατρο που είναι το θέμα που ακολουθεί, που έχει να κάνει με τον κύριο Γκούβα. Τον ρωτάμε, ρε παιδί μου, γιατί συμβαίνει στην καθημερινότητά μα να κάνουμε αρνητικέ σκέψει. Γιατί να μα πιάνουν κάποιε φοβίε, κάποια που μπορεί να τα προκαλούμε και μόνοι μα στο μυαλό μα, έτσι. Και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτό, τι πρέπει να κάνουμε. Δεν θες να σου πω τη γνώμη μου. Και πολλές φορές όταν όλα είναι καλά, βγαίνουν αυτές οι σκέψεις. Λες και θέλουμε, δεν ξέρω. Ναι, αυτό σαμποταρόμαστε. Ρε παιδιά, το θέμα είναι αν μιλάμε για παράλογες φοβίες. Ναι. Παράλογες φοβίες, ή αν μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να κάνουμε, είναι πια της μόδας αυτό το να χαμογελάτε πάντα ό,τι και αν συμβεί. Μία τοξική θετικότητα. Εντάξει, πρέπει περίμενε όλοι να είμαστε χαρούμενοι. Ελιάνα, το πας λίγο και στο άλλο άκρο. Εντάξει, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Στην πραγματικότητα η ζωή δεν είναι δύσκολη. Ναι. Δυστυχώς μέσα. Όλα χάλια είναι. Είναι όλα λάθος. Περίμενε. Η ζωή είναι δύσκολη. Γεγονός για όλους μας. Όλοι περνάμε στεναχώρια. Όλοι περνάμε θλίψη. Ανέχεια. Να ξέρεις ότι εμείς θα πάμε πάνω. Ξυπνάμε το πρωί. Είναι Νοέμβριος και κάνει ζέστη. 26 βαθμούς έχει. Ό,τι χρειαστείς είμαστε δίπλα σου. Πεινάω. Το ακουστικό μου δεν λειτουργεί καλά. Αυτά είναι μόνο τα απλά που σκέφτηκα τώρα. Μα πάμε το πρωί, ξυπνάμε 5 η ώρα, πάμε στα ραδιόφωνα και λέμε χαμογελάτε να είναι όλα αισιόδοξα και έρχομαι εδώ πέρα. Κακός, τους το λέτε, όχι να το θέμα είναι να έχεις μια θετική προσέγγιση. Τους έχετε πρίξει τους ανθρώπους ότι πρέπει σαν και δεν αγχαρούμενοι. Δεν πας να ξαναπείς να λάμπει, εγώ θέλω σκοτεινή. Καραγκρίζα τη θέλω εγώ, σαν την πόλη μας. Σαν τη ζωή μας, σαν την τύχη μας. Εντάξει, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Μην είμαστε ακραίοι σε τίποτα. Ούτε Sonic and Day πρέπει να γελάμε όλη μέρα, ούτε Sonic and Day όμως ό,τι και να συμβαίνει και στα πιο ωραία να βλέπουμε τη μαύρηλα τη ζωή. Το γιατρό! Ο γιατρός! Το γιατρό, πάτησε να ακούσουμε. Ο γιατρός που είναι χρήσιμο. Πάντα play να ακούσουμε τον ψυχίατρο. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το 2010, συχνά ακούμε συμπολίτες μας να μιλούν για πάρα πολύ άγχος, αρνητικές σκέψεις και φοβίες. Όταν συνυπάρχουν όλα αυτά, είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίζουμε κατάθλιψη ή παθολογικό άγχος. Ο βασικότερος όμως δείκτης που μας απαντά είναι εκείνος της λειτουργικότητας, δηλαδή πώς όλες αυτές οι σκέψεις επηρεάζουν τις καθημέρα δραστηριότητές μας. Αρχικά, μπορούμε να προσπαθήσουμε με προγραμματικό τρόπο να βάλουμε τα δεδομένα σε μια σειρά. Ίσως αν βοηθήσουμε το μυαλό μας να πάει σε πιο θετικά αποτελέσματα, να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα. Είναι πολύ συχνό να ακούμε φοβίες θανάτου, φοβίες πώς θα αρρωστήσουμε, φοβίες πώς θα χωρίσουμε και ποικίλες άλλες, οι οποίες ταλαιπωρούν πάρα πολύ τους ανθρώπους μέσα στην καθημερινότητά τους. Το βασικότερο θέμα σε όλα αυτά είναι να ξεκαθαρίσουμε αν αυτές οι φοβίες έχουν βάση ή όχι και αν δεν έχουν ιδιαίτερη βάση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε με κάποιον ειδικό. Ποιες είναι οι συνηθισμένες αιτίες που δημιουργούν αυτόν τον αρνητικό σκεπτικισμό? Η κατάθλιψη αν είναι αδιάγνωστη, παρατεταμένο άγχος στα πλαίσια ψυχοπιεστικών θεμάτων, είτε στην οικογένεια είτε στην εργασία, πολύ κακές ερωτικές σχέσεις, ειδικά σε ζευγάρια τα οποία είναι μετά από πολλά χρόνια μαζί, έχουν ξεχάσει να είναι ζευγάρια. Η απώλεια αίσθησης ελέγχου της ζωής μας, που είναι μία από τις βασικές αιτίες που μας κάνουν να σκεφτόμαστε αρνητικά πράγματα πώς θα μας τύχουν. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση που απαντάτε στους ανθρώπους που έχουν μπλέξει σε καθημερινή ρουτίνα, χωρίς να στοχεύουν να νιώθουν λίγο καλύτερα, χωρίς να βάζουν στόχους για να νιώσουν πιο όμορφα μέσα στη ζωή τους. Τι μπορούμε να κάνουμε για όλα αυτά? Το βασικότερο απ' όλα είναι να τεθεί μια διάγνωση. Αν αυτές οι σκέψεις έρχονται μέσα από μια παθολογική διεργασία ή είναι απλά μια καθημερινότητα. Να είστε σίγουροι ότι κανείς μας μοναδικά, ακόμα και εγώ ο Μιλόν, αν μου τύχει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να επισκεφθώ έναν συνάδελφο να τον ρωτήσω αν μου συμβαίνει κάτι παθολογικό, γιατί δεν μπορώ να κρίνω το βάθος και πώς αυτό το πράγμα συμβαίνει. Πάντα πρέπει να μπει ένα πλάνο, το οποίο συνήθως αφορά ψυχοθεραπεία αν είναι τα πράγματα σε πολύ αγχωμένο στάδιο, ή αλλιώς αν είναι μια κατάθλιψη αδιάγνωστη ή κάποιο παθολογικό άγχος, να μπούμε σε άλλες μορφές θεραπείας, όπως φαρμακοθεραπείες και άλλες. Φυσικά, ό,τι και να λέμε, όλα κρίνονται από την ποιότητα ζωής.
Όλα αυτά τα χρόνια η κρίση, ο κορονοϊός, μας έκανε να ξεχάσουμε την ποιότητα ζωής και να βλέπουμε μόνο την επιβίωσή μας μέσα σε αυτές τις δυσκολίες. Είναι κέριο λοιπόν να αρχίσουμε να προγραμματίζουμε και να σκεφτόμαστε, να επιθυμούμε, να φανταζόμαστε τι μας αρέσει, τι θα θέλαμε να γίνει και πώς θα θέλαμε να είναι αυτό. Αυτό είναι το βασικότερο εργαλείο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε δυσκολία μας προκύψει. Εγώ ποτέ δεν το κατάλαβα αυτόν τον προγραμματισμό που λένε. Δηλαδή ότι σκέψω το καλό και θα έρθει. Μα άμα σκεφτώ το καλό και δεν το έχω, θα στεναχωρηθώ περισσότερο. Όταν έχεις θετική προδιάθεση στα πράγματα, ναι, τότε όμορφα πράγματα θα σου συμβούν. Δεν θα το σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, ότι αχ που δεν το έχω, γιατί αυτό είναι στενάχωρο. Ωραία, τι σκέφτομαι. Πάμε βήμα-βήμα. Ναι. Ότι θα το καταφέρω. Δηλαδή πας να δώσεις εξετάσεις. Λέω εγώ τώρα, να δούμε ένα παράδειγμα. Ωραία. Δεν θα πηγαίνεις ακόμα κι αν έχεις διαβάσει τα πάντα όλα και θα σκέφτεσαι ότι θα αποτύχω. Όχι, θα σκεφτείς, το πήρα το πτυχίο. Το έχω. Το έχω ήδη. Θα τα καταφέρω. Αφού δεν το έχω όμως. Δημήτρη, περίμενε. Δεν το έχεις, αλλά άμα πας έτσι για να το κατακτήσεις, δεν ξέρω, ήδη χάνεις από τη φόρα σου. Θα φτιάξει την ψυχολογία σου για να μπορείς να είσαι στο σωστό δρόμο, να διεκδικήσεις αυτό που θέλεις. Αυτή είναι η προσέγγιση σου και όταν βλέπεις μια ωραία γυναίκα απέναντι και λες. Θα πάνε, θα πω. Αλλά όχι, και θα πάω και δεν θα θέλει. Πώς το πάει στις γυναίκες. Ναι, περίμενε, γιατί. Πάω στη δουλειά. Εγώ δεν το πάω και στο προσωπικό. Μόνο να πιάσεις κάπου δουλειά και λες. Ναι. Αφού σε καλέσανε. Ναι. Δεν σημαίνει ότι ενδιαφέρονται και ότι πράγματι πάνω από το 50% σε θέλουν. Ήδη από τη στιγμή που σε καλούνε έχεις κερδίσει το μισό. Έχεις δίκιο, ξέρεις τι θα πας. Θα πας και θα λες. 50... Δεν έχω καμία ελπίδα. Η άλλη είναι καλύτερη. Όχι, να μην αυτό. Θα πεις, θα σκεφτείς ότι για να φτάσω μέχρι εδώ ναι, με θέλουν. Για να το χάσω, δεν μπορεί, θα κάνω και κάτι λάθος. Άρα θα κερδίσω. Θα πάω μέχρι εκεί. Θα έχεις πάω με τα όλα μου και θα κερδίσω. Έχω πρόβλημα εγώ. Δεν σκέφτομαι έτσι. Σκέφτομαι ότι το θέλω τόσο πολύ και εγώ που να δεις μην πάει κάτι στραβά και θα στεναχωρηθώ με κάτι που ενδεχομένως θα πάει στραβά. Δηλαδή, άμα πάει και αν τα βρούμε στα άλλα και αν είπα μια βλακεία και αν πέταξα μια κοτσάνα. Και στον ύπνο μου σκέφτομαι. Αυτό είναι το πρόβλημα στις αρνητικές σκέψεις. Ότι σκεφτόμαστε πάντα το αρνητικό, το τόσο, το διωγγώνουμε στο κεφάλι μου γιατί κλειδώνουμε και τις σκέψεις μας. Με σκέψη είναι δηλητήριο. Ουσιαστικά οδηγούμε και τις κινήσεις μας προς αυτή την αρνητική κατεύθυνση. Διότι να υπάρχουν δυσκολίες το καταλαβαίνω. Να, ας πούμε, έβλεπα αυτό το βράδυ καλεσμένη στην Ανίτα Πάνια τη Ζήνα Κουτσελίνη. Ξέρω το ξεκίνημα τη ζωή τη, το έχω συζητήσει μαζί τη, μπορεί να μην ξέρω όλες τις λεπτομέρειες, ξέρω μέχρι εκεί που και η ίδια ήθελε να πει. Γιατί δεν την γνώρισα τώρα, την ξέρω 30 χρόνια σχεδόν. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι όταν είσαι ένα μικρό παιδί και μέσα στο οικογενειακό σου περιβάλλον αντιμετωπίζονται από όλους αρκετά θέματα, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι πράγματι ζόρι. Και εκεί πώς να σκεφτώ θετικά όταν είμαι μικρή και δεν μπορώ να κάνω εγώ κάτι γι' αυτό που αντιμετωπίζω. Εκεί ναι, εκεί να το συζητήσουμε πολύ σοβαρά. Τέλος πάντων, θέλω να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από τα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα που είπε εχθές η Ζήνα και θεωρώ ότι είναι πάντα ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τη Ζήνα γιατί είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει αυτό που θα πει, εκείνη δεν μασάει τα λόγια της, λέει μόνο αλήθειες και λέει αυτό που πραγματικά αισθάνεται. Άφησα τα πρόσωπα της τηλεόρασης γιατί και εγώ δουλεύω στη τηλεόραση και δεν μ' αρέσει να μπαίνω σε αυτές τις συζητήσεις και πιάνω μόνο το κομμάτι που αφορά την ίδια. Ξαναλέω γιατί λέει αλήθειες. Πάμε να το δούμε. Είσαι πολύ συναισθηματικό πλάσμα εσύ. Δεν έχεις περάσει και τα πιο ξέγνια στα παιδικά χρόνια. Έχεις περάσει τις δυσκολίες σου. Έχεις βιώσει οικογενειακές στιγμές δύσκολες. Δεν έχω δικαίωμα λοιπόν εγώ, όταν εκεί έξω βλέπω, μέσα από τη δική μου εκπομπή που παρουσιάζω κάθε μέρα, να της πεθαίνει το παιδί, ναι. Να μην έχει να φάει. Δεν έχω δικαίωμα λοιπόν. Ναι, και έζησα το αλκοόλ, καταστάσεις φρικτές μέσα στο σπίτι. Φρικτά γεγονότα. Μια μάνα να με διώχνει. 13 ετών να φεύγω από το σπίτι. Ξέρεις όμως τι είχα. Τσαγανό. Που μου το δίδαξαν σε αυτή την οικογένεια. Αυτή η μάνα, αυτός ο πατέρας και αυτός ο αδελφός. Δεν έχω πει ούτε 1% της ζωής μου. Τους είπα μόνο αυτό που μπορούσα εγώ να το πω. Για να φύγει έτσι λίγο από μέσα μου. Ποιος έχει αυτή τη στιγμή αντιληφθεί ότι ένα κορίτσι 12 ετών πήγε και έμεινε μόνο του. Εγώ ήμουν λοιπόν αυτή. Μπορείς να λες σήμερα ότι η μάνα σου σε άφησε στα 12 σου να μείνεις μόνη σου. Και αυτό το έκανε η μάνα σου, φαντάζομαι, μόνο από αγάπη. Γιατί για να οδηγεί το 12χρονο κοριτσάκι της να μείνει μόνο του,
Για κάποιο λόγο το έκανε αυτό, έτσι δεν είναι? Ήταν ένας μπαμπάς λοιπόν αλκοολικός, κάτι που το έχω πει. Ένας αδερφός αργότερα που κι αυτός αλκοολικός. Και μια μαμά υπερδύναμη. Τι έγινε όμως? Εγώ ήμουν ένα παιδί που όλα αυτά τα σωματοποιούσα. Mm-hmm. Και το εξέφραζα πώς? Δεν μεγάλωνα. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ ήμουν 12, νόμιζες ότι ήμουν 5, 7. Τότε με πηγαίνουν σε ένα ψυχίατρο και ακούω, κρυφακούω, μια θιά μου με πήγε, ότι αν την αφήσετε κι άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το κορίτσι να μπορέσει να προχωρήσει. Βρίσκει τη δύναμη μάνα και με διώχνει. Οι καταστάσεις όμως... Σε διώχνει από το σπίτι για να μην βλέπεις την κατάσταση του πατέρα, ας πούμε. Ναι, ναι. Φύγε, δρόμο. Οι καταστάσεις όμως που έχω ζήσει μέχρι τα 12 δεν περιγράφονται και ούτε θα τις περιγράψω. Διότι αυτές είναι κομμάτια που δεν θα ήθελα αύριο μεθαύριο σε ένα βίντεο να τις ακούσει το παιδί μου για μένα. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Τι να πεις λοιπόν εδώ? Αυτά είναι σοβαρά και δύσκολα πράγματα. Και τι χρειάζεται και βοήθεια και βεβαίως είναι αυτό που λέμε μεγαλώνεις πιο γρήγορα, γιατί βγαίνεις ουσιαστικά στη ζωή να την αντιμετωπίσεις σε μια ηλικία που δεν είσαι έτοιμος. Οπότε το βρίσκεις μόνος σου. Ένα πολύ θετικό κομμάτι στην περίπτωση της Νέας Κουτσελίνη είναι ότι παρότι έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα, δεν έχει μέσα της ακόμα θυμό, ούτε για τη μητέρα της, γιατί έχει κατανοεί πολύ καλά ότι την έβγαλε από το σπίτι για να την προστατεύσει. Όχι, είναι υπερδύναμη. Δεν ξέρω αν το μπερδευτήκατε, επειδή τους έχω ζήσει μαζί και έχω δει πώς ήταν η μία με την άλλη. Όχι απλά τη λάτρευε τη μάνα της και η μάνα της τη Ζήνα. Κάτι παραπάνω. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Αλλά δεν έχει ήταν σαν να ήταν αυτό. Ακριβώς, το έχει κατανοήσει το παιδί αυτό. Θα μπορούσε να το έχει παρεξηγήσει. Αλλά ούτε καν για τον πατέρα της έχει θυμό. Τον έχει δικαιολογήσει, έχει καταλάβει ότι ήταν ένας άνθρωπος. Για να φτάσει σήμερα σε αυτή τη φάση ζωής και σε αυτή την ηλικία έχει περάσει όλα τα στάδια. Όλα τα στάδια. Δεν είναι ότι τα αντιμετωπίζεις και λες, εγώ είμαι ανοιχτή, συγχωρώ και θυμό έχεις περάσει και βαθιά στεναχώρια και πολλά. Έχεις ρίξει πολλές βουτιές. Αλλά σήμερα μπορεί να μιλάει για αυτά και μπορεί να μιλάει μέχρι εκεί που θέλει και καλά αυτό, κάνει, γιατί βέβαια πράγματι έχει ένα μικρό κορίτσι και δεν χρειάζεται να μπει παραπάνω. Αλλά τα μηνύματά της τα περνάει. Σήμερα ναι, μπορεί να συζητήσει για αυτά. Αλλά σήμερα δεν είναι το 12χρονο κορίτσι, ούτε το 20χρονο. Είναι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε ένα θέμα άλλο, Ηλιάνα μου. Ένα παιδί που επίσης είχε μια πολύ δύσκολη αρχή, ένα πολύ δύσκολο ξεκίνημα στη ζωή του. Όχι, αυτό νομίζω εδώ είναι άλλη περίπτωση. Αυτό είναι ένα παιδί που το αφήσανε. Ναι, ένα παιδί που ήταν σε έναν κάδο 2 ημερών. Άλλη περίπτωση. Άλλη περίπτωση εντελώς, αλλά και δύσκολο ξεκίνημα. Παρότι βρέθηκε σε μια ανάδοχη οικογένεια η οποία το φρόντισε και ήταν δίπλα του οι γονείς του, να πηγαίνει στο σχολείο και να τον ακολουθεί. Ότι είναι ένα παιδί που βρέθηκε στα σκουπίδια, τα παιδιά να το φωνάζουν βρωμιάρι και παιδί του σκουπίδονταν και. Ένα παιδί που δεν μπορούσε να ξεφύγει το ίδιο ως παιδί από τη μοίρα του. Από το ότι ήταν ένα παρατημένο παιδί που δεν το ήθελαν οι βιολογικοί του γονείς. Και τι έγινε αυτό το παιδί, εφευρέτης? Αυτό το παιδί την άλλαξε τη μοίρα του εντελώς. Κατάλαβε ότι έχει κλείσει στις τηλεπικοινωνίες. Κατάλαβε ότι έχει ένα ταλέντο στα μαθηματικά και σε αυτές τις επιστήμες οι οποίες ανέβαιναν την εποχή που και εκείνος μεγάλωνε. Έκανε παραπάνω από 300 αιτήσεις για να μπορέσει να πάρει άδεια να ανοίξει τη δική του εταιρεία. Τον απέριπταν και επέμενε και επέμενε και επέμενε. Μέχρι που. Μέχρι που τα κατάφερε και αυτή τη στιγμή θα δεις και φωτογραφίες με τον Ομπάμα φυσικά και είναι ένας από τους πλέον πετυχημένους στον τομέα του επαγγελματίας. Δεν τα παράτησε ποτέ. Αυτό είναι το μόνο του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. 400 αιτήσεις, 394 αιτήσεις και τον απέριπταν και συνέχιζε. Πάντως να πω κάτι, έχω προσέξει ότι αρκετές φορές παιδιά τα οποία έχουν ζοριστεί πάρα πολύ μικρά ή έχουν υποστεί απόρριψη, έχουν περάσει πολύ δύσκολα, είτε για οικονομικούς λόγους είτε για οικογενειακούς, για κάποιο λόγο είναι σαν να αγκαζώνουν παραπάνω στη ζωή. Σαν να το κυνηγάνε με πιο πάθος και καταφέρνουν να ξεχωρίσουν μέχρι εκεί που ο καθένας βέβαια γίνεται και μπορεί. Σαν να τους πεισμώνει η ίδια η ζωή. Φαντάζομαι σε κάποιους ανθρώπους αυτό λειτουργεί έτσι. Θα υπάρχει και η άλλη σκοτεινή πλευρά των παιδιών που με κακό ξεκίνημα δεν κατάφεραν τίποτα. Ναι, αλλά όντως έχουμε πολλές περιπτώσεις και κατά καιρούς εδώ στην εκπομπή συζητάμε για ανθρώπους υπερδημοφιλείς, υπερπετυχημένους, οι άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ πλάκα. Καλή ώρα, Will Smith. Βέβαια. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους και πάρα πολλά παραδείγματα που δεν το φανταζόμαστε πόσο δύσκολη ήταν η ζωή τους. Πόσο δύσκολη είναι αυτή η ώρα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, αυτή η ώρα είναι η ώρα που τους λέω συνέχεια, γιατί με ξεχνάτε, σας έχω βάλει ένα ρολόι απέναντι.
Είναι η ώρα των διαφημίσεων. Ναι, και εγώ θέλω να ακούσω τι θα γίνει στη Γη της Ελιάς. Το περιμένω. Και εγώ και οι τηλεθεατές μας. Κυριακή, μην ξεχνιέστε. Καλά, δεν ξεχνιέστε ποτέ με τη Γη της Ελιάς, αλλά τέλος πάντων. Μπορεί να περάσουν δύο-τρεις μέρες, αλλά εμείς να ξέρουμε τι μας περιμένει. Και εγώ θέλω να ακούσω γι' αυτό που θα βγάλει το βίντεο. Και είπε πράγματι. Δηλαδή, ποιος είπε. Τον τίτλο μόνο θα σας πω. Αχ, και που δεν το βλέπω. Σκεφτόμουν να σκοτώσω τον πατέρα μου. Ποιος το είπε. Πασίγνωστο. Όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Πασίγνωστο πρόσωπο, πολύ επιτυχημένο. Ποιος του. Και αυτό θέλω να το ακούσω. Θέλω να ακούσω για τα Τύρανα. Α, γελάς και λίγο το χιλάκι μας. Έχω και καλεσμένοι από τα Τύρανα. Καλά, η Παρασκευή. Όλες. Αλλά η Παρασκευή είναι η μέρα. Η μέρα της χαράς στο Μέγκα. Από τις 9 μέχρι αργά το βράδυ. Αλλά εγώ τώρα ήδη έφαγα ένα λεπτό που θα τους λέω μη μου κλέβετε χρόνο να τις διαφημίσεις. Καταλάβατε. Ο φίλος μου είναι στη ροή. Ούτε σήμερα. Εγκατάλειψη. Μ' αρέσει το όνομά του. Αλλά είχα συγχρονιστεί. Ναι, λοιπόν. Paris. Πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν και συνεχίζουμε. Κορίτσια στο Instagram. Σήμερα δίνουμε δώρα και μαθαίνουμε πληροφορίες για τα αγόρια μας. Διαφημίσεις. Τέλεια. Ό,τι πρέπει. Γιατί πριν πάω στη Γη της Ελιάς, κορίτσια μου! Θα σας δώσω Softex. Θα σας δώσω τα υπέροχα δώρα της Softex, τα υπέροχα μοναδικά προϊόντα, τα αξεπέραστα θα έλεγα προϊόντα Softex, τα οποία τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά γιατί δεν είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε τώρα, τα τελευταία 10 χρόνια ας πούμε. Είναι μια ιστορία, μια ολόκληρη ιστορία μόνη της η εταιρεία Softex. Λοιπόν, ρολά κουζίνας. Χαρτοπετσέτες, είτε αυτές που λέμε, εγώ τις λέω τις καθημερινές μας, είτε τις καλές μας. Εγώ έτσι τις λέω γιατί όταν θες να στολίσεις ένα τραπέζι, θέλεις να το κάνεις πιο ωραίο, οπωσδήποτε θα χρησιμοποιήσεις μια πιο άσχετα, αν είναι άσπρη κόκκινη, μια πιο, πώς να την πω αυτή η χαρτοπετσέτα που τη στείλεις πιο ωραία, τη βάζεις με τα πραγματάκια της, πιο περιποιημένη. Τέλος πάντων, εννοείται τα πιο απαλά και υπέροχα χαρτομάντιλα. Και φυσικά τα χαρτομάντιλα, να, σαν και αυτά που βάζουμε συνήθως στα γραφεία, στο αυτοκίνητο, στο δικό μου καμαρίνι και παντού, στο μέρος εδώ του μακιγιάζ κτλ. Καταπληκτική εταιρεία, με πολύ χαρά και περηφάνεια σας δίνω τα δώρα της. Εννοείται και χαρτιά τουαλέτας, συγγνώμη δεν τα βλέπετε εδώ, αλλά εννοείται ότι όλοι τα γνωρίζουμε πολύ αυτά. Και θα ήθελα λοιπόν σε 2 και 3 τυχερούς μας φίλους να δώσω από ένα πακέτο με κάποια από αυτά τα προϊόντα. 2-10-75-46-450 και ξέρω ότι έχω γραμμή, δεν ξέρω από πού είναι, αλλά θα ήθελα να στείλω όμως έτσι όπως είμαστε ένα δώρο μου κάτω στην Κρήτη, ένα δώρο μου προς τα πάνω, όπου να είναι, πάνω βόρεια ψηλά, δεν με νοιάζει, από Θεσσαλονίκη και γύρω-γύρω, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Καστοριά, Σέρες, δεν με νοιάζει. Και εννοείται θέλω να δώσω και Αθήνα. Αθήνα όταν λέω και ο Πειραιάς μου κάνει και η Ελευσίνα μου κάνει και όλα τα μέρη μου κάνουν αρκεί να είναι μέσα στο νομό Αττικής. 2-10 λοιπόν 70-46-450 και ειλικρινά ξέρω τον τρόπο που θα σας κάνω κορίτσια μου πάρα πολύ χαρούμενος. Κανονικά θα πρέπει να δώσω και σε άλλες περιοχές, δηλαδή ας πούμε σκέφτομαι πόσοι φοιτητές εκεί στα Γιάννενα, στη Λάρισα και σε τόσα άλλα μέρη όπως η Πάτρα μας. Το καταλαβαίνω και σε εσάς, ειδικά σε εσάς που λέτε δώσε σε εμάς Ρελένη που δεν μπορούμε εύκολα να βγούμε έξω, που τα μετράμε πιο πολύ τα χρήματά μας για να μην πέσουμε έξω από το ταμείο μας. Έχετε δίκιο. Ποιο να πρωτοσκεφτώ, τα κορίτσια, τους νεόπαντρους, αυτούς που έχουν κάνει πολλά παιδιά, τους άλλους που είναι μόνοι τους, τα παιδιά που είναι φοιτητές. Όλους σας σκέφτομαι με έναν τρόπο ρε παιδιά, τι να κάνω κι εγώ. Γι' αυτό στο τέλος το γυρνάω στις περιοχές, γιατί μετά τι να βάλω, κατηγορίες. Λίγο με δυσκολεύει. Λοιπόν, Κρήτη. Όπου από βόρεια και εννοείται νομός Αττικής, είμαι εδώ και σας περιμένω για να σας στείλω τα φανταστικά μου προϊόντα από την εταιρεία Softex. Ωραία, πάμε για Αττική λοιπόν. Καλησπέρα σας. Ναι, παρακαλώ. Ναι, βεβαίως σας ακούω. Γεια σας. Τι γεια κάνετε, σας. Ποια είστε. Είμαι η Ελένη από Χαϊδάρι. Από το Χαϊδάρι, πάρα πολύ όμορφα. Ελενάκι μου, σου στέλνω δώρο special από την εταιρεία Softex που πολύ θα το ευχαριστηθείς. Πολλά φιλάκια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ Ελένη μου, ευχαριστώ. Εγώ πάρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα έχει ετοιμάσει το Μέγκα. Στο σπίτι με το Μέγκα, μέχρι να βγάλω και την άλλη γραμμή, εγώ θα σας τα πω, γιατί μου άρεσε πολύ. Ο Γιώργος Νταλάρας είναι ο πρωταγωνιστής της βραδιάς, αυτός ο ξεχωριστός τραγουδιστής με την υπέροχη φωνή και με το τεράστιο ρεπερτόριο. Εδώ, σε αυτή τη βραδιά, ο Γιώργος Νταλάρας καλεί τους φίλους του,
θα μου πεις. Έχει κι άλλους. Εντάξει, πόσους να βάλεις στο σπίτι με το Μέγκα όμως. Έχει λοιπόν κάνει έτσι μια πολύ ωραία εκπομπή με φανταστικά τραγούδια. Ένα πρόγραμμα που θα σας κρατήσει μέχρι τέλος. Καλή μας διασκέδαση λοιπόν στο σπίτι με το Μέγκα. Πολύ όμορφα. Αυτό το Σάββατο λοιπόν στις 10 η ώρα το βράδυ εδώ στο Μέγκα. Λοιπόν, πού θα με πάτε τώρα, θα με πάτε Κρήτη ή Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται, παιδιά, έχω εδώ τη Softex μου και περιμένει. Μιλάμε για ποιότητα. Όχι μόνο για όνομα, γιατί και από όνομα είπαμε. Μια ολόκληρη ιστορία. Καλησπέρα σας. Ναι. Γεια σου, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου, αγάπη μου, γεια σου. Πιστεύω τώρα, έτσι. Πίστεψέ το, εγώ ήρθα σπίτι σου και έρχομαι με τα δώρα μου. Πού έρχομαι όμως, Κρήτη. Ηράκλειο Κρήτη. Ω, Ηράκλειο Κρήτη. Πώς είναι το επίθετό σου. Το επίθετό. Ναι. Τελειώνει σε Άκη ή όχι. Φυσικά τελειώνει σε Άκη. Δεν ξέρω. Βρε παιδί μου, συμφωνώ, αλλά και κάποιοι όμως μπορεί να μην τελειώνει, ξέρω εγώ. Εγώ είμαι πολύ κριτική και τελειώνει σε Άκη. Εντάξει, λοιπόν, το δέχομαι και σου στέλνω τη δωράρα μου στο ωραίο μας νησί. Φιλάκια πολλά. Γεια σου, πολύ, κορίτσι ευχαριστώ. Μου γλυκό. Γεια σου. Λοιπόν, δώστε μου και τη Θεσσαλονίκη, γιατί μετά πάλι με βλέπω να τρέχω. Παρακαλώ. Σου Λενάκι μου γλυκό. Γεια σου και σένα, ναι. Πώς σε λένε. Πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου. Κατερίνα από Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη σίγουρα. Κατερινάκι μου, Κατερινιό μου, Κατερινάκι μου γλυκό μου. Σε ευχαριστούμε που μας σκέφτεσαι. Εγώ αυτό θα σου πάντα πω. Πάντα σας σκέφτομαι και πάντα σας έχω μέσα στο μυαλό μου. Και πάντα θέλω να σας κάνω με το δικό μου τρόπο αυτό το λίγο χαρούμενος. Λοιπόν, για σένα με πολύ αγάπη. Σόφτες. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πάω από την άλλη πλευρά και λέω, Δημητράκη, ναι, ναι. Τι γίνεται στη γη της ελιάς την Κυριακή. Δύο μέρες. Άντρα μου. Θα κάνουμε παύση, αλλά θα αποζημιωθούμε την Κυριακή, ναι. Διότι μας περιμένει ένα επεισόδιο πάρα πολύ δυνατό. Δεν θα χαρούμε, δεν θα γελάσουμε. Πάλι θα δούμε. Θα το γελάσουμε με τα τύρανα, είπαμε. Ναι, ναι. Δεν θα χαμογελάσουμε έστω, δεν θα χαρούμε για κανένα δυστυχώς, γιατί από τους πιο αγαπημένους μας ήρωες ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Όπως ξέρουμε όλοι, Χάιδο μετά τον πυροβόλισμα που δέχτηκε είναι στο νοσοκομείο και έχει πει ότι την πυροβόλησε ο Στάθης. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε ότι θα πάρει και αυτό την πορεία προς τη φυλακή, ας το πούμε. Ωστόσο, αυτός που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι και ο Φίλιππος, ερωτευμένος με την Βασιλική. Από τη στιγμή που ο πατέρας της πυροβόλησε τη μητέρα της, βλέπει ότι ο ερωτάς τους δεν μπορεί να προχωρήσει. Τα εκμυστηρεύει όλα αυτά στη Μαργαρίτα. Εκείνη την ώρα χτυπάει το τηλέφωνό του. Και είναι η Βασιλική η οποία τον καλεί και να βρεθούν. Δεν θα το δούμε στο απόσπασμα, αλλά εγώ θα σας αποκαλύψω τι θα του πει. Θα του πει να βρεθούν για να το αποκαλύψω ότι είναι έγκυος. Τι. Δυστυχώς έτυχε αυτό σε μια πολύ κακή συγκυρία. Δυστυχώς, αυτά είναι ευχάριστα πράγματα ναι, στους ανθρώπους. Βέβαια, εδώ υπάρχουν με θέματα. Με τις συνθήκες αφού πυροβόλησε ο παπάς στην ομάδα. Δείτε όμως πώς θα τα πει όλα αυτά ο Φίλιππος στη Μαργαρίτα, η οποία θα προσπαθήσει να του συμπαρασταθεί. Φανταστική ερμηνεία τη πάντα. Δεν θέλω να πέφτει η φωνή σου, γιατί με τρομοκρατίζει. Λέω κάτι, κάποιο τη στεναχώρησε. Τι συνέβη, αυτή και εγώ είμαστε σε άλλου ρυθμού. Ήταν ένα υποσχόλιο. Δεν ήταν τρομερή, κυρία Κονιόρδη. Το λεγόμενο ψιλόβροχο. Είμαστε των άκρων. Δεν πάμε ή ουρλιάζουμε ή κλαίμε. Είμαστε κάπου πιο κανονικά. Ναι, ναι, εντάξει, δεν μπορώθηκα. Ο Γιάννη, πώ τον βλέπει σήμερα που χαμογελάει με μάσκα μου γελάει. Πάντα ο γλυκά αυτό. Με μάσκα χαμογελάει που λέμε τα δικά μα. Ο Γιάννη μπορεί να λέει τη χειρότερη είδηση. Είναι το χαμόγελο του τέτοιο που περνάει ρε παιδί μου ωραία ενέργεια στον τηλεφωνή. Ναι, δεν γελάει πάντα. Ενώ ρε παιδί μου είναι. Σα ίσα. Κάτσε, κάτσε, περίμενε, περίμενε. Κάνε κράτη. Κάνε κράτη γιατί έρχονται τα χειρότερα. Όχι, καλά νέα σας φέρνω σήμερα. Α, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, τα καλά νέα πια είναι ότι επιτέλους έρχεται ένα χάπι για τον κορονοϊό. Εχθές λοιπόν δόθηκε το πράσινο φως για το χάπι αυτό το οποίο ονομάζεται Λαγκεύριο. Είναι από τη Βρετανία και φαίνεται λοιπόν ότι υπόσχεται πολλά πράγματα να γίνουν προκειμένου αυτοί που αντιμετωπίζουν ήπια ή μέτρια συμπτώματα σε αρχικό στάδιο του κορονοϊού να το παίρνουν και να αντιμετωπίζουν τον ιό ώστε να μην έχουμε βαριές νοσηλείες, νοσηλευτικές ενταδικές κλπ. Άρα τώρα το κατάλαβα γιατί κάτι είχε πάρει τα αυτή μου, αλλά δεν το είχα καταλάβει. Νόμιζα πως είναι αντί για εμβόλιο, πάρε το χάπι. Όχι, φάρμακο αυτό. Είναι αρρώστησες. Δεν είναι για πρόληψη.
Είναι ναι, για μάλιστα, θεραπεία. Το κατάλαβα τώρα που το είπαμε όμως. Και βέβαια το αυτό καταλάβει. Το χάπι, να σας πω ότι ενώ έγινε από μια βρετανική εταιρεία, την Merck, στην οποία μάλιστα αντιπρόεδρος της έρευνας είναι Έλληνας, είναι ο δεύτερος Έλληνας που συναντάμε μετά τον κύριο Μπουρλά στην Pfizer, βγήκε σήμερα και η Pfizer και ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι και αυτή ανέδειξε το δικό της το χάπι. Να σας πω κάτι, τι γίνεται με τις φαρμακευτικές, γιατί και το εμβόλιο το είχαν ανακοινώσει ταυτόχρονα με διαφορά ωρών. Μα οι έρευνες που κάνουν δεν είναι ότι τα εργαστήρια είναι συγκεκριμένα. Εσύ τώρα δεν είναι ότι κάποιος θα το βρει τώρα και κάποιος θα το βρει μετά από δύο μήνες. Καλά, μου είναι πάνω κάτω όλοι δουλεύουν για το κοινό καλό. Ναι, αλλά βγαίνουν την ίδια μέρα και το ανακοινώνουν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, μακάρι ανταγωνισμός... να είναι ένα χάπι πραγματικά που σε τι ξέρουμε καθόλου, σε τι βαθμό αντιμετωπίζει αυτό, αυτό το χάπι, τουλάχιστον η Pfizer ισχυρίζεται ότι θα καλύπτει, θα έχει αποτελεσματικότητα 89%. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω όμως για καταστάσεις οι οποίες είναι με μέτρια ή ήπια συμπτώματα. Λοιπόν, να σας πω όμως ότι υπάρχει μια φάμπρικα με πλαστά πιστοποιητικά κορονοϊού. Ναι. Εκεί λοιπόν γίνεται ο κακός χαμός κυριολεκτικά. Κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν καταγγελίες ότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ταξιδεύουν στη Βουλγαρία και έναντι ποσού 165 έως και 300 ευρώ για το συγκεκριμένο πιστοποιητικό μπορούν να το προμηθευτούν χωρίς να έχουν υποβληθεί ποτέ μα ποτέ σε δόση εμβολίου και βέβαια με αυτόν τον τρόπο να πηγαίνουν και να χρησιμοποιούν. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, τι κάνουν, πάνε στη Βουλγαρία, παίρνουν το πιστοποιητικό, τους το στέλνουν. Υπάρχει μεσάζοντας. Okay. Ή αλλιώς μπορούν μέσα από κάποιες πλατφόρμες ή κάποια group τα οποία βρίσκουν διαδικτυακά να πούνε. Κύριε, εγώ θέλω να μου δώσεις, ας πούμε, ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού και να είναι αναγνωρίσιμο. Προσέξτε, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο σύστημα ότι έτσι ώστε όταν γίνεται ο έλεγχος να είναι πραγματικό. Είναι βουλγάρικο όμως, έτσι. Δεν είναι βουλγάρικο. Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε σου κάνει πλαστογράφηση, δηλαδή. Σου εκδίδει ένα πιστοποιητικό. Αυτό λοιπόν το πιστοποιητικό το παίρνεις εσύ. Καλή ώρα γίνεται ο έλεγχος εδώ και δεν σου αποδεικνύει όμως ότι. Είναι χωρίς αντίκρισμα, δηλαδή υπάρχει μέσω σύστημα. Κανονικά, είσαι εσύ καταπολεμένος. Είναι η πιο ανηθική είδηση της ημέρας αυτή. Είναι. Σίγουρα είναι. Λοιπόν, σίγουρα. Κομμωτήριο πήγατε. Προλάβαμε. Εγώ τα φλούταρα λίγο. Εγώ είμαι τυχερή γιατί έχω την Κατερίνα και με περιποιείται κάθε μέρα και με φροντίζει και δεν ζω στην αγωνία αυτή που άκουσα ότι χαμός λέει μέχρι την Παρασκευή τα κομμωτήρια γιατί από Σάββατο δυσκολεύονται τα πράγματα. Πέφτει καρφίτσα στα κομμωτήρια. Και αυτό συμβαίνει γιατί η ανεμβολίαση είναι η τελευταία μέρα, οπότε από αύριο ξεκινάνε οι έλεγχοι, που μπορούν να επισκεφτούν τα κομμωτήρια, δημόσιους χώρους, εμπορικά κέντρα, χωρίς να χρειάζεται να έχουν ένα rapid test. Από αύριο όλα αυτά αλλάζουν. Θα έχουμε λοιπόν rapid test, υποχρεωτικά ή μοριακό test, για να πάμε σε εμπορικά, σε κομμωτήρια, δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες κλπ. Επίσης, να σας πω ότι προηγουμένως ανακοινώθηκε πως τα παιδιά θα μπορούν πλέον από την ηλικία, από πολύ μικρά μέχρι και 18 ετών, να χρησιμοποιούν self-test και όχι rapid test, οπότε και υπήρχε αυτή η διαφορετική άποψη. Τώρα, πόσο χρόνο έχουμε δεν ξέρω. Να σας πω επίσης ότι θα έχουμε έναν μεγάλο διαδικτυακό τηλεμαραθώνιο, Σάββατο και Κυριακή. Αντικείμενο είναι βεβαίως να βοηθηθούν τα παιδιά των πυρόπτων περιοχών της Σεβίας. Έτσι λοιπόν, μεγάλος virtual τηλεμαραθώνιος ξεκινάει αύριο το απόγευμα, 6 ώρα. Θα διαρκέσει 30 ώρες μέχρι και τέλος βεβαίως της Κυριακής στις 12 το βράδυ. Συμμετέχουν πολύ γνωστά ονόματα όπως η Ντορέτα Παπαδημητρίου, η Κατερίνα Ζαρίφη. Ο Σάββας θα είναι εκεί και εγώ θα είμαι εκεί. Και είναι βεβαίως για καλό σκοπό, με σκοπό βεβαίως να φτιάξουν αθλητικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις για τα παιδιά και τους εφήβους της Βόρειας Σέρβειας. Πώς θα γίνει αυτό? Διαδικτυακά στο help.liveon.tech. Μάλιστα. Λοιπόν, αν και εμείς τώρα είμαστε ένα τσίκ πριν τις διαφημίσεις, βγάζουν δίσκο η Άμπα. Μπήκα να διαβάσω για να καταλάβω. Η Άμπα βγάζουν δίσκο και θα μπουν να τραγουδήσουν, θα κάνουν συναυλία ή θα είναι εικόνες αυτό το... 27 Μαΐου η επιστροφή των Άμπα στο Άμπα Αρίνα στο Λονδίνο και μάλιστα μπήκα από μόνος μου έτσι από διαστροφή επαγγελματική να δω και τα εισιτήρια. 967 ευρώ, εξαντλούνται όσο μιλάμε δηλαδή, είναι στο κοστοκόκκινο τώρα τα εισιτήρια. 967 ευρώ. Το ένα για αρένα. Και όμως στις επόμενες ημέρες, 1200, 1300, αν δεν κάνω λάθος, είναι μεγάλη επιστροφή. Θα πάνε εκείνοι να τραγουδήσουν εκείνοι, ή θα εκείνοι, είναι αυτό που κάνουν το πρωτοβλένιο, που το βλέπεις από εικόνες και δεν είναι αυτοί. Αυτό θέλω να σου πω, νομίζω ότι θα είναι τα avatar του σενέργου. Εγώ αυτό νομίζω, γι' αυτό ρωτάω. Από ότι μπήκανε στο στούντιο μέσα, τους πήρανε μέτρα με ειδικά ηλεκτρόδια που τους βάζουν ειδικές στολές, τους παίρνουν ακριβώς το αποτύπωμά τους όλο του σώματος και φτιάχνουν λοιπόν ένα τρισδιάστατο ολόγραμμα, το οποίο θα είναι αυτό. Φαντάζομαι.
Πάντως σίγουρα θα είναι αληθινή η μουσική του στο νέο άλμπουμ το οποίο θα κυκλοφορήσουν μετά από 40 χρόνια. Γιατί είναι ανενεργοί από το 82. Μετά τις τεράστιες επιτυχίες. Τεράστιες. Οι οποίες οι επιτυχίες που μπορεί να βγήκαν τότε, αλλά ξαναγίνονται επιτυχίες μέσα στα χρόνια. Όταν ας πούμε βγήκε το Μάμα Μία, άντε πάλι από την αρχή. Πάλι από την αρχή η Αμπαμανία. Να πούμε, δεν σου κάνει φοβερή εντύπωση ότι τελικά ήταν ενεργοί μόλις 10 χρόνια. Ναι. Φαίνεται σαν να ήταν για 2-3 δεκαετίες. Είχαν θέματα βέβαια αυτή μεταξύ του. Και ο καθένας μόνος του τα θέματα του. Αυτή ήταν δύο ζευγάρια. Έτσι. Το... Παντρεμένα, κανονικά ζευγάρια και στη ζωή. Οι μεν είχαν και παιδιά, οι άλλοι νομίζω όχι. Είχαν θέματα όμως πολλά. Τώρα, εγώ δεν είμαι και κατάλληλη να τα πω, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο. Γιατί δεν ήταν αυτό που λέμε απλά ότι α, δεν θα δέριαζαν στο ζευγάρι και μπορεί να μαλώνανε. Όχι, εδώ υπήρχε και από το παρελθόν. Εσωτερικά και από το παρελθόν. Και εσωτερικά ο καθένας και δυσκολεύτηκαν πολύ, αλλά τα ξέρει Κάλια Καστάνη υπέροχα να μας τα αφηγηθεί, να μάθουμε την ιστορία αυτού του φανταστικού, αξέχαστου και πάντα επίκαιρου γκρουπ. Όλα αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι η ώρα του. Είναι η ώρα των διαφημίσεων. Μόλις επιστρέψω όμως, με αυτό θα μπω και αμέσως μετά θα πάω. Εγώ πήγα την ώρα που έλεγε τα θέματα ο Γιάννης, εγώ δεν μπορούσα, πήγα ένα γρήγορο γιατί έχω εδώ πολλά χρόνια την καλεσμένη μας και με πολύ χαρά θα τα πω σήμερα μαζί της. Παίζει στα Τύρανα, βέβαια θα μου πεις και ποιος δεν παίζει στα Τύρανα. Έτσι, πραγματικά, γι' αυτό λέμε ότι ευχαριστιόμαστε τη σειρά αυτή. Όλα αυτά μετά, μετά, διαφημίσεις. Θέλουμε να μιλήσουμε, αλλά για αυτούς όχι από την επιτυχημένη τους πλευρά, τα εκατοντάδες εκατομμύρια δίσκους που έχουν πουλήσει, δεν θυμάμαι τώρα πόσα, 400 εκατομμύρια, ναι. Ούτε για το πώς ξεκίνησαν, ωραία ξεκίνησαν, όλη αυτά μια παρέα που γνωρίστηκε, αν διάβασα καλά, στην Κύπρο, πώς βγάλουν το πρώτο τους τραγούδι, πώς είπαν να γίνουν συγκρότημα κτλ. Όχι, όχι, όχι. Πάμε λίγο πιο βαθιά, γιατί εκεί έχει αξία να φωτίσουμε και να δούμε. Πάμε να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, για να δείτε αυτό που λέω καμιά φορά. Πίσω από τη λάμψη μπορεί να κρύβονται και κάποια άλλα πράγματα. Να τα βλέπουμε όλα, για να έχουμε μια ολόσωστη εικόνα. Πάμε. Τον Απρίλιο του 1974 γεννήθηκε η Βικτόρια Μπέκαμ. Στην Αμερική έκανε τον ντεμπούτο της στη σειρά «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι». Και στις 6 Απριλίου 1974, ένα άγνωστο συγκρότημα από τη Σουηδία, η ABBA, κέρδισε την πρώτη θέση στο διαγωνισμό τραγουδίου του Eurovision. Το Waterloo σκαρφάλωσε αμέσως στην κορυφή των ευρωπαϊκών charts, η πρώτη από μια μακριά σειρά με χρυσές επιτυχίες. Η Ανιέτα, ο Μπιόν, ο Μπέν και η Άννη Φρίντ, άμπα είναι η ακροστοιχίδα των ονομάτων τους, δύο ζευγάρια από τη Σουηδία που γνωρίστηκαν στην Κύπρο, όπου ουσιαστικά ξεκίνησαν την καριέρα τους τραγουδώντας σε μια παραλία της Αμοχώς του, έμελε να γίνουν ένα παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο, πιθανότατα το πιο εξαγώγημο προϊόν της Σουηδίας. Αν και έμειναν μαζί μόλις 10 χρόνια, έχουν πουλήσει σχεδόν 400 εκατομμύρια δίσκους. Και συνεχίζουν να πουλάνε αφού η παγκόσμια επιτυχία του musical Mamma Mia και αργότερα της ταινίας του σύστησε σε ένα νεαρότερο κοινό που ανακαλύπτει σήμερα ενθουσιασμένο τη μουσική τους. Η αρχή του τέλους για τους ABBA ήρθε όταν η Ανιέτα Φέλτσκοκ και ο Μπιόρν Ουλβέους πήραν διαζύγιο το 1980. Ο Μπένι Άντερσον και η Άννη Λίγκσταντ τους ακολούθησαν ένα χρόνο μετά. Το τραγούδι «The Winner Takes It All» ήταν ο πικρός απόϊχος αυτών των χωρισμών. Ξαφνικά, το να βρίσκονται όλοι μαζί σε ένα στούντιο ήταν πηγή αμηχανίας και όχι χαράς. Στα τέλη του 82 διαλύθηκαν χωρίς καμία επίσημη εξήγηση. Τους πήρε 40 ολόκληρα χρόνια για να επιστρέψουν. Σήμερα κυκλοφόρησε καινούργια δουλειά τους, ένα νέο άλμπουμ με πρωτότυπα τραγούδια και τίτλο «Voyage». Μια ψηφιακή συναυλία με τον ίδιο τίτλο θα δοθεί το Μάιο του 2022 στο ABBA Theater. Μια συναυλία στην οποία δεν θα συμμετέχουν τα μέλη του γκρουπ, αλλά τα ψηφιακά τους avatar, τα avatars. Η ωραία μεγάλη ιστορία των ABBA έχει πολλά άγνωστα μικρά βατερλό. Λίγοι ξέρουν πως μετά τη διάλυση του γκρουπ, η Ανιέτα κατέφυγε σε ψυχολόγο. Το διαζύγιο επέθυνε την κατάθλιψη στην οποία βούλιαζε ήδη από τις καλές εποχές του συγκροτήματος, τις ενοχές επειδή ένιωθε πως παραμελούσε τα παιδιά της. Απέκτησε φοβίες. Φοβόταν τα αεροπλάνα, τα πλήθη, το ύψος, να ανέβει πάνω στη σκηνή. Το 1983, γυρνώντας από ένα solo tour στην Ευρώπη, το πούλμαν στο οποίο επέβαινε εκτροχιάστηκε και εκείνη πέρασε μέσα από τον παρμπλίζ, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά. Έκανε ακόμα ένα γάμο που κράτησε μόλις 3 χρόνια και αναγκάστηκε να πάει στα δικαστήρια ζητώντας την απέλαση ενός Ολλανδού οδηγού φορτηγών, ο οποίος είχε αποκτήσει νοσηρή αιμονή μαζί της. Και έπειτα το 1994 δέχτηκε ακόμα ένα χτύπημα. Η μητέρα της Μπριζίτ αυτοκτόνησε πέφτοντας από το κενό από τον έκτο όροφο. Συντετριμένη, η τραγουδίστρια αποσύρθηκε από τα φώτα
και πολλά χρόνια ζούσα σαν ερημίτισσα. Οι τραγωδίες σημάδεψαν τη ζωή και της άλλης γυναίκας μέλους των Άμπα. Η Άννη Φρίντ Λίνγκστατ ήταν ένα από τα παιδιά της ντροπής, καρπός της παράνομης σχέσης μιας Νορβηγίδας με ένα Γερμανό γιατρό μέλος του Ναζί. Μετά τον πόλεμο, η οικογένειά της αυτοεξορίστηκε για να γλιτώσει το στίγμα. Η Άννη είδε για πρώτη φορά τον πατέρα της στα 32 της. Έγινε και η ίδια μητέρα στα 16 της, αλλά η κόρη της, Άννη Λίζ Λότ, σκοτώθηκε το 1998 σε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα. Το 1992 η Άννη παντρεύτηκε για τρίτη φορά με τον Χάινριχ Ρούσο, πρίγκιπα του Ρόης, αποκτώντας και εκείνη αριστοκρατικό τίτλο, αλλά ο γάμος της κράτησε μόνο 7 χρόνια. Ο σύζυγός της πέθανε το 1999, ένα χρόνο μετά την κόρη της, από λέμφωμα. Σήμερα ζει στη Σουηδία. Υπολογίζεται πως η περιουσία της ανέρχεται γύρω στα 2 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες. Το να μην ανησυχεί για τα χρήματα παραδέχεται ήταν πάντα το πιο διασκεδαστικό κομμάτι του να ανήκεις του Σάμπα. Επειδή αυτό σημαίνει πως μπορείς να γράψεις και να τραγουδήσεις τη μουσική που σου αρέσει. Λοιπόν, τι βλέπετε, δεν έχω λόγο να μην την αποκαλύψω με τη μία. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα τα πω σήμερα με την Τζέννη, την Τζέννη Μπόγτσι, αυτό το απίθανο κορίτσι. Το κορίτσι που μας έχει μάθει και όταν τη βλέπουμε να νιώθουμε μια χαρά, μια ευχαρίστηση, ένα πλατή χαμόγελο. Ένα κορίτσι το οποίο νομίζουμε ότι το ξέρουμε, αλλά ουσιαστικά δεν το ξέρουμε. Αυτό της έλεγα και εγώ πριν από λίγο. Της λέω, ρε Τζέννη, τόσα χρόνια και πάντα η εικόνα μου για σένα ήτανε πιο πολύ φωτισμένα κάποια συγκεκριμένα σημεία της ζωής σου και του χαρακτήρα σου και όχι συνολικά. Δηλαδή, το κομμάτι το πολύ εσωτερικό σου, τις βαθιές σου ευαισθησίες, τα πράγματα με τα οποία έχεις δώσει την ψυχή σου και έχεις ευχαριστηθεί πρωτίστως εσύ, είτε έχει να κάνει με τα παιδιά, είτε έχει να κάνει με τη φύση. Δεν τα ξέρουμε, ρε Τζέννη, της λέω. Πολλά πράγματα δεν ξέρουμε για σένα. Πραγματικά πάρα πολλά. Και θέλω, αφού σε υποδεχτώ, να δούμε μαζί πρώτα ένα βίντεο, έτσι, να δούμε κάποιες στιγμές δικές σου, τη ζωή σου, που δεν τις ξέρουμε και τις έχει ετοιμάσει η Κάλια Καστάνη φυσικά. Και αμέσως μετά να πούμε λίγο στις κουβέντες μας. Πάμε. Για να δούμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμάσαι όταν βρίσκεσαι κοντά στη Τζέννη Μπότς είναι το γέλιο, η χαρά. Το δεύτερο είναι οι αντιφάσεις. Σχεδόν τίποτα από όσα ξέρεις ή σε έμαθαν τα περιοδικά τόσα χρόνια δεν ισχύει για αυτή τη γοητευτική γυναίκα. Ιδίως ο τίτλος του Sex Symbol, που της φορέθηκε εντός εισαγωγικών μετά από εκείνη την αστραπιαία επιτυχία της στο Σημάδι του Έρωτα, τη σειρά που τη σύστησε στο κοινό μέσα σε μια νύχτα. Γελάει πολύ με αυτό. Λίγοι ξέρουν πως η Τζέννη, το αγοροκόριτσο που έπαιζε ποδόσφαιρο με τα γόρια στις πιλωτές στο Μαρούσι, η απόφυτος του σοβαρού αστικού κολεγίου Αθηνών και της δραματικής σχολής του Εθνικού, μέχρι τότε δεν είχε φορέσει ποτέ καυτομίνι, βαθύ ντεκολτέ ή ψηλά τακούνια. Μάλιστα στις πρώτες λήψεις κόντευτε και έπεφτε διαρκώς και το συνεργείο γελούσε. Μέχρι τα 23 μου ήμουν πολύ παιδί, έχει πει η ίδια στη συνεντεύξη της. Φορούσα φαρδιά ρούχα και ντρεπόμουν για το σώμα μου. Μετά το Σημάδι του Έρωτα άρχισα να βλέπω τη θηλυκή πλευρά του εαυτού μου. Μετά τα 28-29 άρχισα να απελευθερώνομαι. Τότε πρώτο αγάπησα τον εαυτό μου. Τώρα είμαι στη φάση που τον αγαπάω περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρει χωριάτισα? Ακόμα και εκείνη τη θρηλυκή ατάκα της στη σειρά, αυτή που την ακολουθεί πάνω από 2 δεκαετίες, δεν ήθελε καθόλου να την πει στην αρχή. Της φαινόταν μάλλον προσβλητική. Αλλά σήμερα πια ευγνωμονεί τη συγκυρία που της έδωσε ένα χρυσό εισιτήριο στη δουλειά της. Χρωστάω ευγνωμοσύνη, δηλώνει, σε όλους όσους με εμπιστεύτηκαν, αν και ήμουν εντελώς άγνωστη. Για μένα ήταν μεγάλη νίκη, ότι έπεσα, ότι στάθηκα και ότι από εκεί και πέρα δημιούργησε ένα όνομα που το διατηρώ ακόμη. Σήμερα πια, μετά από μια πορεία που μετράει πάνω από 20 χρόνια με επιτυχίες και πρωταγωνιστικούς ρόλους στο θέατρο, το σινεμά, τη τηλεόραση, σε σειρές όπως η Καραμπόλα, το Chris Cross, Θέλα στο μεγαλείο σου, ως τα πιο πρόσφατα, Παρθένα Ζωή, Πέτα τη Φρετέζα και βέβαια τώρα το Συμπέθερη από τα Τύρανα, η Τζέννη Μπότση ξέρει πως δεν πρέπει να πείσει κανέναν και να αποδείξει τίποτα. Κυρίως όμως ξέρει πως η ζωή είναι ωραία. Αυτή είναι, λέει, η προτεραιότητά της, όχι η δουλειά της. Η ζωή στη φύση, στους κήπους, στον ποστάνι της που φυτεύει και περιποιείται μόνη της, τα καλοκαίρια στην Ικαρία, το νησί της, οι φίλοι της για τους οποίους τρελαίνεται να μπαίνει μέσα στην κουζίνα και να μαγειρεύει. Και φυσικά οι γονείς της, η αδερφή της η Ρόζα με την οποία είναι ολόιδιες, ο σύντροφός της ο Αλέξανδρος, τα παιδιά της στο χαμόγελο του παιδιού, όπου είναι πολλά χρόνια εθελόντρια. Και η κόρη της, η Αλίκη της που ήρθε στη ζωή πριν από 2 χρόνια, τον Νοέμβριο του 2019, μετά από μια εγκυμοσύνη που κρατήθηκε μυστικό επί τα σφράγιστο και που την ονειρευόταν χρόνια πριν τη δει.
Ακόμα και αυτό το τόσο μεγάλο δώρο ζωής, εκείνη το αξιολογεί διαφορετικά. Δεν περίμενα την εγκυμοσύνη για να αποκτήσει νόημα η ζωή μου, μιας και έχει από πριν. Ούτε θα φορτώσω την ευτυχία μου σε ένα μικρό πλασματάκι, λέει. Ήμασταν ευτυχισμένοι με τον Αλέξανδρο και η μικρή ήθελε να προσθεθεί στη δική μας ευτυχία και ταυτόχρονα να αντλήσει από τη δική μας για τη ζωή της. Κατά τα άλλα, νιώθει περήφανη που η κατάξανθη κόρη της κληρονόμησε την αγάπη της για τα βιβλία και γελάει με τους φίλους της που την πειράζουν πως κατάφερε επιτέλους να εκπληρώσει το όνειρο του φιλοποιημένου Φίνου. Για πρώτη φορά σε ένα πλάνο, μια Αλίκη και μια Τζέννη μαζί. Είπαμε, με την Τζέννη Μπότζη ένα πράγμα δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ. Το γέλιο. Κατάλαβες, Τζέννη μου, γιατί σου είπα ότι λέμε καμιά φορά ότι κάποιους ανθρώπους γνωρίζουμε. Και ότι δεν γνωρίζουμε ή δεν έχουμε μάθει ή δεν ξέρουμε, δεν έχει πέσει την αντίληψή μας. Κάποιους κοινούς γνωστούς θα έχουμε, κάποιους κοινούς φίλους, θα το μάθεις. Παρ' όλα αυτά που περνάνε τα χρόνια και ανακαλύπτεις ότι τελικά. Όχι. Δεν ξέρεις έτσι εύκολα έναν άνθρωπο αν δεν τον ζήσεις σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Έτσι είναι απλά. Επειδή εγώ είμαι ηθοποιός και με γνωρίζει ο κόσμος μέσα από τους ρόλους, φαντάζονται ότι είμαι η ρόλη. Αλλά καμία σχέση δεν έχω. Με άγγιξαν πολύ δύο πράγματα. Το ένα, γιατί έτσι είμαι κι εγώ, η επαφή σου με τη φύση, πραγματικά όμως, και η επαφή σου με τα παιδιά, μέσα από το χαμόγελο του παιδιού. Ναι. Θέλω να μου πεις και για τα δύο. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που σε οδήγησε στο χαμόγελο του παιδιού και στο να ανοίξεις την αγκαλιά σου και να γίνεις μαμά για κάποια από αυτά τα παιδιά. Όχι, όχι, μαμά δεν υπήρξα ποτέ. Υπήρξες φίλη? Ναι. Πες μου πώς γίνεται και τι σε οδήγησε. Ήτανε πολύ ξεκάθαρος ο ρόλος μου εκεί. Δεν καμία σχέση με μητρότητα, ήμουνα φίλη τους. Με κάποια είμαι ακόμα και βρισκόμαστε και θα μιλήσουμε. Έχουν πια μεγαλώσει. Και όπως έλεγα και τότε, είναι ότι το κάνω για καθαρά προσωπικούς μου λόγους. Είναι πολύ ωραίο να δίνεις την αγάπη σου σαν ένας άνθρωπος και να την παίρνεις επί 15. Ήταν μια πολύ σπουδαία στιγμή της ζωής μου. Ήμουν εκεί 17 χρόνια. 17? Ναι. Βρε Τζέννη. 17. Μιλάγαμε προηγουμένως για 20 χρόνια καριέρας και εσύ μέσα από αυτή την καριέρα που εμείς από απ' έξω βλέπαμε, εσύ είχες άλλο ένα κομμάτι που παράλληλα με αυτά τα 20 χρόνια, 17 μου λες, πήγαινες και γέμιζες την ψυχή σου αλλά και την ψυχή πολλών παιδιών. Παιδιών, συσσαγωγικά θα πω τραυματισμένων, γιατί όταν η ψυχή σου είναι τραυματισμένη, είναι πέρα από το σώμα σου, ακριβώς. Αλλά είναι και αυτό πολύ ισχυρό τραύμα. Έχοντας και την απειρία, γιατί δεν ήσουν μαμά να ξέρεις μέσα από την εμπειρία σου. Ναι, αλλά πάντα άκουγα τους ανθρώπους που ήταν εκεί πέρα και δούλευαν και πάντα. Και γι' αυτό το λόγο δεν φοβήθηκα ποτέ το δικό μου το παιδί. Δηλαδή. Δηλαδή, όταν γεννήθηκε η Αλίκη, δεν φοβήθηκα πώς να πιάσω ένα βρέφος. Όταν μου είπαν στο μευτήριο να σας δείξω πώς θα την ντύσετε, λέω, να σας δείξω εγώ. Δεν φοβήθηκα πώς να την πλύνω, δεν φοβήθηκα πώς να την ταΐσω, δεν φοβήθηκα τίποτα. Ξέρεις και όμως. Δεν φοβήθηκα για να της βάλω όρια. Γιατί και τότε είχα μάθει ότι το πιο σημαντικό είναι να βάζω όρια στα παιδιά. Ξέρεις όμως ότι θα ξαναγυρίσω στο χαμόγελο του παιδιού, γιατί. Είπες μόνη σου, μιλάμε για 17 χρόνια. Είσαι ένας πολύ νέος άνθρωπος, Τζέννη μου. Το 17 πολύ, χρόνια. Κάνω τώρα μαθαίνω τα πρώτα μου βήματα. Τζέννη. Καλά κάνεις και μου το γυρνάς την πλάκα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ναι, πριν από 17 χρόνια ήσουν πολύ μικρή ηλικιακά για να. Δηλαδή, πόσο εύκολα σκέφτεται μια νεαρή γυναίκα. Ναι. Νεαρή. Θέλω να σου πω ότι κάποια στιγμή κάποιος μου είχε πει ότι αυτή τη στιγμή θα μπορούσες να είσαι. Στη Μύκονο. Ναι. Και εσύ έχεις πάρει τα παιδιά και έχεις πάει διακοπές μαζί με τα παιδιά. Mm. Πώς το κάνεις αυτό, δηλαδή. Δεν μου έλεγε τίποτα το να πάω στη Μύκονο. Προτιμούσα αυτό που. Μπορεί να έλεγε στον άνθρωπο με τον οποίο ήσουν μαζί σε εκείνη τη φάση τη ζωή σου. Ναι. Ή σε κάποια από τις φάσεις ναι, της ζωής ναι, σου, ναι. Πολλά τα χρόνια. Ναι. Εσύ. Ήταν μαζί. Πώς να πω. Το ήξεραν από την αρχή. Δηλαδή, ξέραν ότι. Είναι και τα παιδιά αυτά. Δηλαδή, όταν πήγα να αγοράσω αυτοκίνητο κάποια φορά,
Λέω, όχι, όχι, λέω, δεν έχει χώρο πίσω. Μπορεί να μπει ένα καθισματάκι, λέει, έχετε παιδιά, όχι. Ναι, αλλά δεν χωράνε, λέω, τέσσερα παιδιά πίσω. Αφού δεν έχετε παιδιά, λέω, δεν έχω, αλλά βάζω παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο. Πρέπει να είναι με ασφάλεια. Δηλαδή, ακόμα και το αυτοκίνητο το πήρα για να μπαίνει καθισματάκι πίσω, να έχει χώρο. Και έρχοντας αυτή την επαφή με τα παιδιά, πώς δεν σου δημιουργήθηκε η ανάγκη να αποκτήσεις και τότε ένα είχα. Παιδί. Πώς να σου πω, αισθανόμουν ναι. Και επίσης, είχα δει τι ευθύνη είναι. Είναι. Και έλεγα τι ωραία, πηγαίνω, περνάω τέλεια, ασχολούμαι μαζί τους, παίρνω, δίνω και πάω και κοιμάμαι χωρίς έννοιες. Χωρίς έννοιες, αλλά μέσα στην ψυχή σου το κουβαλούσες όλο αυτό που εισέπρατες. Καμιά φορά τα παιδιά και χωρίς να σου μιλάνε, νιώθεις ρε παιδί μου. Δεν το κουβαλούσα. Δεν το κουβαλούσα. Είχα κάνει πολύ καλή ψυχανάλυση και θεραπεία και δεν το κουβαλούσα. Ήταν από την αρχή αυτό που είχα πει ότι άμα το κουβαλήσω πρέπει να φύγω. Mm. Δεν πρέπει να αφήσω να με επηρεάσει. Στην εγκυμοσύνη που αποφάσισες να το πεις ένα-δυο μήνες λίγο πριν γεννήσεις, εν πάση περιπτώσει. Όχι, όταν γέννησα το είπα. Όταν γέννησες το είπες. Ναι. Εγώ νομίζω ότι... Καλά, σωστά, εσύ τα λες σωστά. Όταν γέννησες, είχες την αγωνία στη διαδρομή. Δεν είχα αγωνία, απλά δεν ήθελα να εισπράξω την αγωνία των γύρω μου. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, γέννησα Νοέμβριο. Και ο μπαμπάς μου το έμαθε τον Αύγουστο. Δηλαδή, όσο μπορούσα, για να μην έχω την αγωνία του μπαμπά μου. Και πέρναγα πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, είχα ένα lockdown, έτσι. Ναι. Ήταν ο προάγγελος. Αλλά με τους φίλους μου μέσα στο σπίτι. Όταν έμαθες ότι είσαι έγκυος, το φανταζόσουν να. Αλλά δεν το έμαθα. Κορίτσι. Θέλω να πω. Δεν το έμαθα, το έμαθα προφανώς. Αλλά. έκανα. Ναι, δεν μου ήρθε ξαφνικό. Όχι, ρε παιδί μου. Αλλά. Ναι, πήρα θετικό αποτέλεσμα. Ναι. Όχι, δεν με ενδιέφερε. Είπα ότι τώρα πάμε να δούμε. Μ' αρέσει που είναι ο κορίτσι. Μ' αρέσει, γιατί είναι άλλο πράγμα τώρα. Και έτσι είναι και μιλάει, λέει τα πάντα, είναι τσαχπίνα, είναι αστεία. Καλά, πόσο είναι εσύ, 2 χρονών είναι. Ναι, δεν είναι ακόμα 2. Κι όμως, φαίνεται λίγο μεγαλύτερη από την ηλικία της και εμφανισιακά φαίνεται μεγαλύτερη, έχει πάρει το ύψος μου. Ρε Τζεν. Μάλιστα, οπότε ετοιμάζεστε τώρα για βαφτίσια. Για όχι, αυτά... τα κάναμε τα βαφτίσια. Πότε τα προλάβατε όλα. Τα κάναμε το καλοκαίρι. Μπαμ, μπαμ. Το όνομα πώς επιλέχθηκε, Τζένι. Μαρίνα είναι η μαμά μου και η Αλίκη γιορτάζει της Αγίας Μαρίνας. Δεν το ήξερα. Ούτε εγώ. όλη η οικογένεια του Αλέξανδρου ξεκινάνε από Α τα ονόματά τους. Α, σοβαρά. Οπότε είπαμε να βρούμε ένα όνομα από Α. Κούμπωσε με την Αγία Μαρίνα και βγήκε Αλίκη. Και στο μεευτήριο ήρθε ο Μιχάλης ο Μαρίνος και λέει «Πω, πω, αυτό είναι. Η Αλίκη και η Τζένι παρέα». Επιτέλους μαζί. Πολύ ωραία. Και τώρα λοιπόν ξεκίνησες ξανά δουλειά γιατί, η ζωή προχωράει και μάλιστα φουλ δουλειά γιατί ξέρω ότι είσαστε σε συνεχόμενα γυρίσματα. Δηλαδή είσαστε συνεχώς εκεί. Το έχω προσέξει γιατί ψάχνω να βρω πώς θα μπορέσω να πάρω κάποιον από αυτή τη σειρά. Ο ένας δουλεύει, ο άλλος δουλεύει, οι άλλοι τρέχουν. Είσαστε σε φουλ γυρίσματα και έχεις και θέατρο. Ναι. Άρα η σεζόν αυτή σε ξαναβρίσκει πάλι στα βήματά σου. Ευτυχώς. Τι ευτυχώς, ρε εσύ. Πες μου ότι δεν αφήνεις τη μικρή στο σπίτι και δεν λες πω πω σήμερα τι ώρα θα γίνει. Δεν την αφήνω στο σπίτι, την αφήνω στο σχολείο. Κάτσε, παιδάκι μου, μου πες ούτε 2. Ναι, πανεπιστήμιο. Την έγραψα. πάει σχολείο. Για να είναι μαζί και με άλλα παιδιά. Για να είναι μαζί και με άλλα παιδιά, για να κοινωνικοποιείται. Γιατί αισθανόμουν μεγαλύτερη ασφάλεια σε ένα σχολείο. Το οποίο επειδή είμαι και τρελή, γύρισα όλα τα σχολεία, δεν άφησα κανένα. Αλήθεια. Ναι, βέβαια. Και πώς επέλεξες, μην μου πεις σε ποιο σχολείο, αλλά τι είναι αυτό που σε έκανε να πεις ότι αυτό το σχολείο είναι έτσι όπως το σκέφτομαι και το φαντάζομαι για το παιδί μου. Γιατί μου είπαν αρχικά ότι έχουν όρια. Mm.
και μ' άρεσε πάρα πολύ. Όλοι δεν έχουν. Κάποια σχολεία είναι πιο έτσι, ναι, παιδί ό,τι θέλει. Κατάλαβα. Και έχουν όρια και έχουν κουζίνα και μαγειρεύουν μέσα. Τι λες τώρα, δεν χρειάζεται να το φτιάχνω. Μου λες, ρίξουμε διαφημίσεις, όχι τώρα, έχουμε πολύ ώρα ακόμα. Θέλω να μου πεις ποιο σχολείο είναι. Ναι, ναι, ναι. Να μάθει και μια ξένη γλώσσα δύο. Μάλιστα. Οπότε έχει και δύο γλώσσες μέσα να παίζει. Και κάπως έτσι το αποφασίσαμε. Μάλιστα. Η κυρία Κακαλιούρα, λοιπόν, είναι σήμερα καλεσμένη μας εδώ και θέλω να σου πω ότι πολύ χαίρομαι που ξεκίνησε αυτή η σειρά. Ο κόσμος έδειξε από το πρώτο επεισόδιο και εμείς φυσικά την αγάπη μας. Είναι βέβαια και σε μια χρονιά που το ψάχνουμε, ρε παιδί μου, λίγο το γέλιο. Δηλαδή θέλουμε να γελάσουμε, θέλουμε και κάτι. Έχουμε πολλές σειρές στην τηλεόραση, πολλές και καλές σειρές. Βέβαια. Θέλω να λέω αλήθειες πάντα. Μπορεί ο καθένας να βρει αυτό που θέλει. Ναι. Αλλά εγώ, σαν αίσθηση, έψαχνα το γέλιο. Μία παλιά ωραία κομμωδία. Αυτό. Ναι. Όχι ναι. Το χαμόγελο μόνο. Όχι, όχι. Όχι. Θέλω να γελάσω, ρε παιδί μου, το έχω ανάγκη. Ναι. Είναι λοιπόν πολλές οι σκηνές μέσα σε αυτό το έργο που είναι αυτό που λες, αχ, ευχαριστήθηκα. Δεν τα μπέρδεψα κι εγώ. Πάει προς το σπίτι του άνθρωπος και βλέπει ξαφνικά τον άντρα εδώ της κυρίας να μπαίνει μέσα. Αλλά ο άντρας της κυρίας, που είναι άτακτος, έχει ραντεβού με άλλη γυναίκα. Αλλά αυτό σκέφτεται τη δικιά του γυναίκα. Που καλά τη σκέφτεται βέβαια, γιατί και αυτή έχει βάλει μέσα το παράνομο τη αίσθημα. Ο οποίο για άλλη μια φορά βρίσκεται κάτω από ένα κρεβάτι. Τι του τυχαίνει και αυτονού του ανθρώπου. Καλά, πού να δείτε τι άλλο θα του τύχει. Τι κι άλλο. Ναι, ναι. Κι άλλο. Ναι, ναι. Ναι, ναι, και δεν λες όμως. Όχι, τι θα πω. Ναι, θα ναι, ναι, το δείτε, ναι. Μα είναι πάρα πολύ αστείο. Είναι υπέροχο. Είναι, είναι. Είναι οι σκηνές μέσα στο έργο, είναι πραγματικά μοναδικές. Αφού σκέφτομαι, πω, λέω, θα πάνε Χριστούγεννα, θα σταματήσουν για κανένα δύο εβδομάδες σίγουρα, όπως σταματάνε όλα τα προγράμματα, τι θα κάνουμε εμείς. Ναι, αλλά θα έχει επανάληψη συχνά. Δεν βάζουν τα Χριστούγεννα. Βάζουν. Το ένα back to back. Τη σειραφή, αλλά μετά έχεις δει, έστω παρακάτω. Γελάς. Μωρέ, γελάς και ξαναγελάς, όπως το λες, γελάς και ξαναγελάς. Και επειδή αυτό δεν ήταν τρέιλερ, ήταν δικό μας αποκλειστικό για εσάς, πάρτε και το τρέιλερ. Είστε και πάρα πολύ και αυτό βοηθάει. Θα κάνετε κομμάτια-κομμάτια, οπότε δεν βλέπετε γενικώς τι γυρίζετε όλοι. Εγώ έχω τελειώσει το μεγαλύτερο όγκο της δουλειάς μου. Σοβαρό λόγο. Ναι, έχω 2-3 μέρες γύρισμα ακόμα. Α, οπότε είσαι πιο χαλαρή, πιο χαλαρή για πολύ το θέατρο. Ναι, 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 πολύ. Για πες μου λίγο τι κάνεις. Το θέατρο. Στην Ποντικό Παγίδα. Είμαστε στην Ποντικοπαγίδα της Αγκάθα Κρίστη, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ένα έργο που το ξέρουμε όλοι, δηλαδή είναι γνωστό και δεν είναι και η πρώτη φορά που ανεβαίνει και όχι. Στη δικιά μας χώρα. Όχι, όχι. Αλλά είναι φοβερό τι ωραία αίσθηση παίρνουμε από τον κόσμο. Πόσο έχει λείψει στον κόσμο το θέατρο, πόσο το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος όλο αυτό. Αρέσει η παράσταση, χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Έχουμε αρχίσει και αγαπιόμαστε μεταξύ μας και αυτό είναι πολύ ωραίο. Είσαστε και αρκετοί, γιατί Ποντικό Παγίδα παίζει κόσμος. Ναι, είμαστε αρκετοί και ξεκινήσαμε και αγαπιόμαστε μεταξύ μας, γιατί όλο αυτό θέλει χρόνο. Και εμείς δεν είχαμε, είχαμε μόνο ένα μήνα στις πρόβες, οπότε δεν προλάβαμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Και τώρα έχουμε τη χαρά και το απολαμβάνουμε. Έχετε ξεκινήσει πόσο καιρό? Ένα μήνα. Ένα μήνα. Φίλοι σου έχουν έρθει, είναι έχουν σχεδόν. Έρθει, ναι, ναι. Όταν έρχονται οι φίλοι σου, τους ρωτάς πώς τους φαίνεται, τώρα θεωρείς ότι αυτοί θα σου πούνε πραγματικά την αλήθεια κάθε φορά που, ναι. Που παίζεις σε μια παράσταση, γιατί κάθε φορά δεν είναι η ίδια. Την αλήθεια θα μου την πούνε οι φίλοι μου. Εσύ τι λες? Φυσικά. Όταν πηγαίνεις σε συναδέλφους φίλους σου. Το ελάττωμά μου. Άσε ρε, χωρίς φίλτρο κιόλας. Έλα ρε Τζένι, ναι, ναι. Δεν μου κολλάει όλο. Α, ναι, 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 καλά, καλά, καλά. Όχι. Ναι, ναι, καλά. Μήπως τα λες όμως έτσι και όχι, είναι. Όχι, 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 όχι. Ναι, θα το πω κατευθείαν. Τι είναι το σωστό ρε εσύ για την ψυχολογία ενός ανθρώπου? Εγώ το μπαίνω και στη θέση των ηθοποιών και σαν παρουσιάστρια. Δηλαδή, και εμείς στη δουλειά μας, θα ρωτήσουμε όταν ξεκινάμε μια σεζόν. Αν σου λένε όλοι τέλεια, 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 κάποιο λάκκο έχει φάβρα. Ρε παιδί μου, και το τέλεια και εσύ είναι ακραίο. Όχι, ναι. Αλλά είπες, τα λέω όλα ακριβώς. Όλα ακριβώς. Κάτσε ρε παιδάκι μου, όλα ακριβώς. Γιατί έτσι πάμε, γινόμαστε καλύτεροι. Ναι, αλλά δεν θεωρείς ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε έναν τρόπο για να ακούσουμε κάτι? Δεν είμαστε ναι. Όλοι στην ίδια φάση? Το πιστεύω, που αλλά και όλοι οι άνθρωποι έχουμε έναν τρόπο να λέμε κάτι. Έχεις δίκιο, ναι. Αλλά δεν πρέπει κάπως να το προσαρμόζουμε. Το προσαρμόζουμε λιγάκι, αλλά σημασία έχει να φτάσει η πληροφορία. Τζένι, αυτή η δουλειά που δεν έχω καταλάβει πώς την ξεκίνησες, πώς έγινες ηθοποιός? Ήταν αυτό το όνειρό δεν σου? Δεν ήθελα τίποτα άλλο να γίνω. Αλήθεια μου λες? Ναι.
σαν παιδί ήσουν εξωστρεφές, γιατί είπαμε, αγοροκόριτσο που έπαιζε, που έκανε, που έρανε, πολύ ωραία. Αλλά ήσουν εξωστρεφές. Έπαιζα από το σχολείο, έπαιζα στο θέατρο. Δεν αισθανόσουν λίγο, ντρέπομαι λίγο αυτά. Όχι, καθόλου δεν ντρεπόμουν, δεν είχα καμία ντροπή πάνω μου. Έπαιζα στο θέατρο από... και μου λέει η μαμά μου ότι και στο θέατρο όταν με πήγαινε, ανέβαινα πάνω στη σκηνή, ήθελα να... Εντάξει, το δείχνεις τότε, εσύ με όλους τους τρόπους. Ναι, το ανεβαίνει και η Αλίκη τώρα. Τι λες να κάνω, ανεβαίνει και η Αλίκη στη σκηνή. Σοβαρά, μου λες. Έτσι όπως μου το είπες, ψιλοκόμπλαρα, γιατί σκεφτόμουν πάλι έτσι όπως το απέταξες, άλλη Αλίκη. Όχι, όχι. Ανεβαίνει, ανεβαίνει. Τότε εσύ ξέρεις καλύτερα και καταλαβαίνεις καλύτερα. Εσύ που το ξέρεις τόσο καλά λοιπόν αυτό το χώρο, σαν επάγγελμα με τα καλά του και τα κακά του όπως όλα τα επαγγέλματα. Ναι. Θα την ονειρευόσουν την Αλίκη μέσα σε αυτό. Που δεν ξέρουμε πώς θα είναι αυτός ο χώρος μετά από 20 χρόνια, βέβαια, ναι, 25. Βέβαια. Γιατί... θα την ονειρευόμουν οπουδήποτε είναι ευτυχισμένη. Πιστεύεις ότι τα παιδιά πρέπει να τα βοηθάμε και να τα σιγοντάρουμε εκεί που τα ίδια θέλουν και ναι, είναι η κατεύθυνσή τους, ας πούμε. Ναι. Ναι. Θα δείξουμε και άλλους δρόμους, αλλά άμα δεν τον θέλουν τον άλλο δρόμο, γιατί. Γιατί. Το πιο για σένα αξιοθαύμαστο προσόν του δικού σου ανθρώπου, ποιο είναι. Αυτό που αγαπάς πιο πολύ σε εκείνον. Ότι είναι θετικός άνθρωπος. Δεν υπάρχει αρνητικό κομμάτι, μόνο όλα είναι θετικά. Όλα είναι καλά, όλα είναι υπέροχα. Αυτό είναι το θαυμάζω. Εσύ είσαι έτσι. Όχι πάντα. Κάποιες φορές πέφτω, αλλά εκείνος ποτέ. Όταν τον γνώρισες, ήξερες ότι αυτός είναι ο άνθρωπός σου. Όχι. Ή τον είσαι σιγά σιγά και σιγά σιγά. Δεν παίρναγε από το μυαλό μου τίποτα. Δεν... Ρε Τζέννη, σε κάποια πράγματα με ξαφνιάζεις και με εντυπωσιάζεις. Γενικώς είσαι ο άνθρωπος που λες, θα κάτσω να μιλήσω μαζί της, να τη γνωρίσω κι άλλο. Να δω κι άλλα πράγματα που κρύβει αυτό το πλασματάκι που κάθεται απέναντί μου. Το πλασματάκι. Το πλασματάκι. Το πλασματάκι, γιατί κάθε φορά που σε βλέπω, ξέρεις τι γίνεται. Είσαι από τις γυναίκες οι οποίες, άμα τις δεις στο θέατρο ή στην τηλεόραση, επειδή έχεις, βγάζεις πολύ πράγμα, νομίζει κανείς ότι είσαι. Ναι, ψηλή, θεόρατη. Είσαι ένα πλασματάκι, πραγματικά. Είσαι μινιόν σε όλα σου. Μινιόν δεν είμαι τώρα πια, αλλά θα ξαναγίνω. Νομίζω ότι το υπόσχομαι στον εαυτό μου αυτό. Αλλά μου το λέγανε και στο θέατρο. Ερχόντουσαν, ας πούμε, στο θέατρο και μου λένε, «Καλή, εσύ είσαι μια σταλιά». Γιατί, ναι. Το 1,62 δεν κρύβεται από κοντά. Στην τηλεόραση κάπως το κρύβα. Αχ, κυρία Κακαλιούρα. Με ειδοποιούν πριν να ρίξω διαφημίσεις. Θέλω να σου πω ότι πολύ μ' αρέσει που σε βλέπω έτσι, έτσι από κοντά, έτσι γλυκιά, ήρεμη, χαρούμενη, με γεμάτη ψυχή και με έναν ωραίο άνθρωπο στη ζωή σου, με την ίδια διάθεση, παύλα, πάθος να πω χαρά, να συνεχίζει να βρίσκεσαι στο χώρο που επέλεξες από μικρό παιδί, όπως μου είπες. Και εύχομαι να σε ξαναδώ σύντομα και θέλω πριν φύγεις να δω και την κόρη σου φωτογραφία στο κινητό. Θα τη δει. Τώρα στις διαφημίσεις. Και εύχομαι κάποια στιγμή να βρεθούμε και από πιο κοντά τα παιδάκια μας να παίξουν. Μακάρι, μακάρι. Η Αλίκη σου που γιορτάζει με τη Μαρίνα μου την ίδια μέρα με διαφορετικά ονόματα. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Διαφημιστικά μηνυματάκια. Μου. Σήμερα θα φροντίσουμε τα αγόρια που αγαπάμε. Τον αδερφό μας, τον κολλητό μας, τον άντρα μας, το φίλο μας. Τέλος πάντων, τα αγόρια που αγαπάμε. Και γι' αυτό, αγόρι που σε αγαπώ, σου φέρνω ένα αγόρι το οποίο μου λέει, του λέω, ρε Σάβα, θέλω να σου δείξω μια σειρά γιατί σε ξέρω, είσαι κοκέτη, σε αρέσει να προσέχεις τον εαυτό σου, σε φροντίζεις. Και μου λέει, αγάπη μου, λιδάκι χρησιμοποιώ. Του λέω, μη μου λες τέτοια. Μου λέει, αλήθεια σου λέω. Φαίνομαι εγώ 41 καταρχήν, να πω την αλήθεια. Φαίνομαι. Όχι. Όχι, αγαπητέ. Πες μου ότι έχεις και εσύ άγχος για τον χρόνο να τρελαθώ τελείως. Ούτε κατά διάνοια. Α, γιατί αυτά τα άγχη τα κουβαλάμε εμείς τα κορίτσια λίγο που λέμε πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Αν περνάει αργά, είμαστε χαρούμενες. Γιατί ο χρόνος περνάει. Και Βρόκ μου, σε ακούω, σας ακούω, συγγνώμη, όλους σας ακούω εδώ. Λοιπόν, εμείς οι γυναίκες λέω συνήθως έχουμε την αγωνία με τον χρόνο που περνάει και θέλουμε να τον προλάβουμε. Να όμως. Και εσείς που μπορεί να μην το σκέφτεστε, θα το σκεφτείτε. Γιατί με όλα αυτά που έχουν πια βγει επιστημονικά στην αγορά, για να μπορούμε εμείς τα κορίτσια να διατηρούμε λίγο παραπάνω, άλλες πιο πολύ και άλλες πιο λίγο, την νεότητά μας να την παρατείνουμε, τότε θα αρχίσετε να λέτε, ρε εσύ,
αυτή που γιόρτασε προχθές τα τόσα. Και εγώ που μόλις είπα ότι είμαι πολύ πιο πίσω, μια δεκαετία και. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Και εκεί πάνω θα πει, μήπως υπάρχει κάτι και για μένα. Τσακ και λες εσύ, η καλή φίλη, σύζυγος, μητέρα, αδερφούλα. Φυσικά και υπάρχει, αγάπη μου. Και εγώ στο έχω βρει πρώτη και στο έχω φέρει. Τα λέω σωστά. Πολύ δεν έχω πει σωστά. Ούτε ένα καλώς ήρθε στην Ελένη. Ελένη Πιταράκη, διευθύντρια εκπαίδευση από την εταιρεία Λιράκ. Τη γνωστή αυτή αγαπημένη γαλλική εταιρεία που βρίσκεται στα φαρμακεία. Εσύ, Παμπονιρίδη, όμως το έχεις βρει. Εγώ έχω βρει και να σου πω κάτι. Είπα και στην Ελένη: τι ωραίο δώρο να κάνει μια γυναίκα σε έναν άντρα, ειδικά τώρα τα Χριστούγεννα. Ένα σετ με κρέμες, δεν υπάρχει καλύτερο δώρο. Περιποίηση. Περιποίηση γενικότερα. Ανδρική περιποίηση. Ναι. Αυτό, αυτή είναι η σωστή λέξη. Γιατί τώρα ένα σετ με κρέμες, πολλές κρέμες στα αγόρια δεν νομίζω ότι θα ασχοληθούν. Όσο όμως για μία κρέμα, αν τους υποσχεθείς και το δουν ότι θα σε βοηθήσει, έχει μία αντιρρητική δράση, είναι ελαφριά, δεν θα δεις ξαφνικά κάτι, γιατί οι άντρες δεν θέλουν και πολλά-πολλά, δεν θέλουν ούτε γυαλάδες, ούτε τέτοια, τίποτα. Σωστή τοποθέτηση. Αν τους πεις ότι σου φέρνω ένα δώρο, αγάπη μου, που σε σκέφτηκα, που δεν θα του πεις σου πήρα ένα φροξυρίσματος, θα του πεις σου πήρα ένα φροξυρίσματος που όμως μέσα έχει και μια λοσιόν μπάλμ για μετά. Και μαζί με αυτό σκέφτηκα να σου πάρω και ένα ωραίο αφρόλουτρο. Την ίδια σειρά. Και επειδή είμαι και large, είπα θα πάρω και το αποσμητικό και ό,τι άλλο έχει. Και το πας. Δεν θα χαρεί. Θα χαρώ όταν έχω ενυδάτωση. Περιποίηση για το ξύρισμά μου και η γενή τελείωσα. Είμαι οκ. Okay. Είναι οκ. Okay. Και θα πει. Να σκέφτηκε για μένα. Δεν πάει και φροντίζει μόνο τον εαυτό της να είναι όσο γίνεται πιο φρέσκα και ωραία. Σκέφτηκε και εμένα. Αυτό λέω. Μια ωραία ιδέα, ένα ωραίο δώρο. Και φαντάζομαι ότι αυτά τα κουτιά, σαν και αυτό που έχω σήμερα εγώ εδώ, θα υπάρχουν στα φαρμακεία και για δώρα που σκέφτεται κανείς να κάνει. Ακριβώς. Γιατί έχουμε και πολλές γιορτές τώρα. Νίκη, έρχονται πολλά. Λοιπόν, για πες μου, βρε Ελένη, που σε πιάσα μονότερμα. Μίλησέ μου λίγο για αυτή την ανδρική σειρά που σκεφτήκατε να βγάλετε και πολύ μ' αρέσει. Δεν σκεφτήκαμε. Σκεφτήκαμε συμπτωματικά μια σειρά ανδρική, όχι γιατί δεν είχαμε στο παρελθόν. Από το 2006 η Λιεράκ έχει ανδρική σειρά, φέτος ανανεώθηκε το 2021, γιατί είμαστε η πρώτη μάρκα αντιγύρανσης μέσα στο χώρο του φαρμακείου, οπότε χρειάζεται εκτός από τις γυναίκες και ο άνδρας τη σωστή αντιγύρανση και τη σωστή ολοκληρωμένη περιποίηση. Τι σημαίνει αυτό και γιατί πρέπει ο άνδρας να φοράει ένα διαφορετικό προϊόν. Αυτό, γιατί έχει... είναι αυτό που έλεγα πριν. Αυτό. Αλλά συνήθως λένε, ένας άντρας που θέλει να βάλει μία κρέμα, λέει, να πάρω από τη γυναίκα μου, από τη φίλη μου. Γιατί όμως εσείς λέτε ότι όχι, παιδιά, είναι άλλη επιδερμίδα και άλλες οι ανάγκες οι γυναικείες και άλλες οι ανδρικές. Θα μου πεις, οι άντρες ξυρίζονται. Ξυρίζονται, εμείς όχι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο τύπος δέρματος. Η ανδρική επιδερμίδα είναι πιο στιβαρή, είναι πιο παχιά, είναι πιο ανθεκτική φαινομενικά. Παρουσιάζει τις ίδιες ευαισθησίες όμως με τη γυναίκα, επιπλέον του καθημερινού ξυρίσματος που υποβάλλεται. Αλλά από την άλλη είναι και πιο λιπαρή. Μια γυναικεία κρέμα είναι αρκετά λιπαρή. Λίγο έτσι, να μην γυρίσω. Βλέπω πολύ προφίλ. Ψάχνω να βρω γιατί. Κάτσε να βγω απ' έξω. Μήπως εδώ είναι καλύτερα. Εδώ, πες μας. Δεν ξέρω, θέλω να σε βλέπω. Για λοιπόν, μου, λοιπόν, η ανδρική περιποίηση πρέπει να είναι λιγότερο λιπαρή. Οι υφές πρέπει να είναι πιο λεπτές. Ένα ανδρικό δέρμα, όταν χρησιμοποιήσει μια κρέμα για τη γυναίκα, θα φράξει τους σπόρους, θα γυαλίζει και θα δημιουργήσει προβλήματα. Είναι απλό λοιπόν. Άρα θέλουμε τα δικά μας προϊόντα για τον άνδρα. Η ανδρική περιποίηση είναι πιο λιτή, όπως πολύ σωστά είπατε και οι δυο σας, με τρία βασικά βήματα. Το πρώτο είναι η υγιεινή, και εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό προϊόν το οποίο είναι για μαλλιά, γένια, σώμα, πρόσωπο παντού. Αυτό... Θέλω να μου χαρακτηρίσεις το άρωμα. Είναι ωραία, ανδρική κολόνια μου φαίνεται. Αφρόλουτρο, σαμπουάν, okay. Ακριβώς. Είναι για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα. Ένα για όλα. Πολλούς φίλους που όταν πάνε διακοπές σου λέει τι είναι αυτό. Με ένα σαμπουάν λέει κάνω όλο το σώμα. Αλλά αυτό εδώ είναι ειδικά. Αυτό είναι εξειδικευμένο. Αν πάρεις ένα οποιοδήποτε σαμπουάν θα σου αφυδατώσει το πρόσωπο, θα σκληρύνει τα γένια αν έχεις γένια ή δεν θα είναι καλό για το δέρμα στο σώμα. Αυτό όμως είναι κατάλληλο για όλο το σώμα, το πρόσωπο και τα γένια. Πώς σας φαίνεται το άρωμα? Φανταστικό. Μανταρίνι, λεβάντα και χρυμπάρι, αρενοπό, δροσερό, τονωτικό άρωμα, όπως το θέλει ο άνδρας για την καθημερινότητά του. Εγώ δεν ξέρω αν έχει μανταρίνι και λεβάντα. Ξέρω ότι μου βγάζει ένα ωραίο, δροσερό, αντρικό άρωμα. Και το λέω αυτό γιατί η δικιά μου μύτη, όπως ξέρετε, ασχολείται πάρα πολύ με τις μυρωδιές και τα αρώματα και τις μυρωδιές των προϊόντων. Εγώ λοιπόν δεν έχω καταλάβει εδώ πέρα τώρα τα σπυριδοειδή. Έχω καταλάβει ότι είναι σαν να φοράς μια ωραία κολόνια, αντρική, τραβηχτική, υπέροχη. Ναι, και βγαίνω έξω. Αυτό μου φέρνει εμένα και άμα το μυρίσετε, αν εδώ θα με θυμηθείτε. Γιατί ειδικά με αυτό δεν παίζομαι. Λοιπόν, το επόμενο βήμα, υγιεινή, είναι το αφρόλουτρο και το αποσμητικό.
το οποίο είναι και κατά των μικροβίων που αναπτύσσονται από την εφίδρωση των ανδρών. Mm-hmm. Το δεύτερο βήμα, μετά την υγιεινή, είναι το ξύρισμα. Για κάποιους είναι ο καθημερινός μπελάς. Mm-hmm. Οι άνδρες το έχουν ως καθημερινό άγχος, είναι καταπώνηση για το δέρμα. Εδώ, Σάβα, θέλω λίγο να δεις, την υφή του. Να μου πεις, θέλω να είσαι ειλικρινής, απαλός, ενυδατικός. Έλα πιο έξω, γυναίκα. Έχει γυναίκα προ τα πίσω και δεν μπορεί να βγει. Είναι ένα χαϊδεύω βελούδο, έτσι. Πες μου, ειλικρινά. Κρήτο να φέρουμε για αλήθεια είναι αυτό. Είναι βελούδο. Και μιλή. Αυτή ακριβώς η αίσθηση. Σε λίγο άρωμα είναι. Θα σου ήρθω τη Δευτέρα, βρίσκω ξυρισμένο με λίγα. Από πάνω μέχρι κάτω και θα τα μου τα βάλει και όλα. Απαλό δέρμα. Λοιπόν, έχει την ιδιότητα ένα καλό αφρό από πού τον ξεχωρίζει ένα άντρα. Από πού. Όταν κάνει τη διαδικασία του ξυρίσματο πιο εύκολη και απολαυστική. Γιατί είναι το καθημερινό του έτσι, άχτι αυτό. Δεν το θέλουν. Είναι μια αναγκαστική διαδικασία. Εδώ λοιπόν γυρίζει τα γένια στη σωστή φορά, μαλακώνει την επιδερμίδα, γλιστράει το ξυράφι με την πρώτη κίνηση. Και το δέρμα είναι μαλακό και αποτελεσματικά ξυρισμένο μετά. Και λέω αποτελεσματικά γιατί δεν βοηθούν όλοι οι αφροί σε αυτό το αποτέλεσμα του ξυρίσματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα το δοκιμάσεις. Θα μου πεις, ειλικρινά βλέπεις την υφή του αυτή τη στιγμή. Είναι σημαντικός αφρός. Είναι πόσο γλιστράει το ξυράφι πάνω στο δέρμα. Νομίζουμε ότι είναι έτσι απλά άλλοι βάζουν σαπούνι και ξυρίζονται. Έχει να κάνει πολύ. Πήγαινε είναι τα συστατικά. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι στο Instagram και συνεχίζω την κουβέντα μου. Έχω ανεβάσει μία φωτογραφία. Εδώ, τα προϊόντα μας. Αυτά που είναι και το δώρο που θέλει η εταιρεία Λιράκ να σας δώσει. Εκεί λοιπόν σας λέω, θα δείτε τη φωτογραφία τώρα για να μην σας τα δείχνω. Αυτή είναι η φωτογραφία. Κάντε like για να δώσουμε σε 5 τυχερούς φίλους το δώρο. Όμως, θα ήθελα να ακούσω. Καλά, αν ακούσω τώρα και μας πάρει και άντρας, θα τρελαθώ. Αλλά εγώ ούτως ή άλλως πάντα στα κορίτσια μου μιλάω και λέω: αν κάποιον που αγαπάς πολύ και θες να του δώσεις πραγματικά ένα πολύ ωραίο δώρο, ένα δώρο που το δίνεις και χαμογελάς γιατί ξέρεις ότι και ο άλλος θα χαρεί πάρα πολύ που τον σκέφτηκες, γιατί εδώ πάμε σε πιο προσωπική φροντίδα. Εδώ δεν μιλάμε για κάτι, είναι τελείως προσωπικό. Οπότε, αν υπάρχει μια τέτοια γυναίκα ή πραγματικά λέω, αν υπάρχει ένας τέτοιος κύριος που μας βλέπει και θέλει, ας μας πάρει ένα τηλέφωνο, γιατί θέλω να δώσω έτσι και ένα δώρο τηλεφωνικά. Εν τω μεταξύ, κορίτσια μου, να πείτε στα αγόρια σας που πιο πολύ συνήθως από εμάς περιμένουν να τους τα βρούμε και να τους φροντίσουμε, ότι μπορούν να πάνε εκεί που θα μπουν στο φαρμακείο για να πάρουν κάτι. Δεν είναι τόσο δύσκολο να γυρίσουν και να ρωτήσουν εκεί που ο κόσμος μπαίνει, ψωνίζει κάτι και βγαίνει, δεν γυρνάει γύρω-γύρω και χαζεύει. Ας μπει με την ησυχία του και ας ρωτήσει, ρε παιδιά, κάτι για μια ωραία σειρά της Λιράκ, κάτι για εμάς τα αγόρια υπάρχει. Ας ρωτήσει και να δει και τι μπορεί να βρει σε συσκευασία. Σαν δώρου να έχει μέσα πράγματα, δηλαδή, να το λέει κιόλας 3-1, ή να διαλέξει αυτό που εκείνον πιο πολύ αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη και θα ήθελε να δοκιμάσει. Λέγεται ο αφρός ξυρίσματος, λέγεται το σαμπουάν ή και το που πλένεσαι κιόλας, είναι και αφρόλουτρο, λέγεται η αντιρρητηδική κρέμα. Δεν ξέρουμε σε αυτή την εποχή οι άντρες μπορεί να αισθάνονται λίγο περίεργα ότι. Να βάλω, να μην βάλω. Αισθανόμαστε, δεν ξέρω. Ισχύει. Αισθανόμαστε. Καλά, δεν είπαμε βγείτε να διαφημίσετε κιόλας, αλλά γιατί όχι, να μην προσφέρετε για τον εαυτό σας αυτό που βλέπετε και ότι και εσάς σας βοηθάει και σας κάνει καλό. Εγώ δεν το βλέπω. Είναι ανάγκη. Ναι. Η περιποίηση, η ολοκληρωμένη στον άντρα είναι ανάγκη πλέον. Εκτίθεστε. Έρχεστε σε επαφή με το περιβάλλον. Έχετε στρες. Όλα αυτά, για όλες αυτές τις ανάγκες, έχουμε προϊόντα που είναι, είπε στη σωστή έκφραση, 3-1. 3-1 είναι οι τρεις δράσεις που έχει το προϊόν. Ο άντρας θέλει ένα προϊόν που να τα κάνει όλα ή δυνατόν. Υπάρχει στη σειρά της Λιαράκ Ομ. Είναι προϊόντα τα οποία έχουν τριπλή δράση, όχι μόνο στην επιφάνεια αλλά και στο βάθος. Βλέπει την ανανέωση, την τόνωση, την νιώθει, τη βλέπει στο δέρμα του, χωρίς να κάνει πολλές κινήσεις. Απλή περιποίηση, όχι απλοϊκή όμως, αποτελεσματική και απολαυστική, ενώ είναι ουσιαστική. Θέλω να τονίσω ότι το aftershave έχει καταπραϊντικές ιδιότητες, αντιφλογιστικές ιδιότητες. Ηρεμιστικές ιδιότητες, ενυδατικές ιδιότητες για μετά το ξύρισμα, το aftershave balsam.
Η κρέμα ενυδάτωσης, το ζέλι Ιντρατάν που είναι για την κούραση, για τους νεότερους ηλικιακά άνδρες, προσφέρει ανανέωση, ενυδάτωση, είναι κατά της κούρασης και δίνει λάμψη. Αλλά το προϊόν το θεϊκό, το star προϊόν που το έδειξες και προηγουμένως, είναι η ολική αντιγυραντική δράση που συναντάμε σε αυτό τον ορό, σε αυτή την κρέμα που είναι για μάτια και πρόσωπο. Να τονίσω ότι και οι δύο κρέμες της Lieracom και η ζέλ που είναι για την κούραση και την ενυδάτωση, όπως και η αντιγυραντική, η αντιρρητηδική, είναι για μάτια και πρόσωπο. Μία κίνηση, τρεις δράσεις. Αυτό σημαίνει 3-1. Αυτή είναι και η τεράστια επιτυχία των εργαστηρίων. Πόσο πρέπει να βάζουν, ε? Δύο σταγόνες σε όλο το πρόσωπο. Απλώνουμε σε όλο το πρόσωπο, μάτια, πρόσωπο και εδώ μετά στη βάση του λαιμού. Αυτό έχετε κερδίσει το ότι οι άντρες δεν θέλουν να έχουν 100 προϊόντα. Ναι, το ξέρουμε αυτό. Μένα τελειώνεις. Έτσι. Λοιπόν, τη γραμμή μου παρακαλώ. Τη γραμμή μου. Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Ελενάκη. Καλά τώρα, εντάξει, θα σκάσω χαμόγελα. Συγκινούμε. Ποιος είσαι και από πού μας καλείς? Είμαι ο Νίκος από το Εγάλεο. Έλα ρε Νίκο. Ρε Νίκο, θα σου δώσω πολύ πολύ καταπληκτικό δώρο. Στο λέω Νίκο, αλλά θέλω να το πεις και στους φίλους σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Με ευχαριστείς, αλλά δεν μου απάντησες. Θα το πεις και στους φίλους σου. Θα το πω, εννοείται. Εντάξει ρε Νίκο, λοιπόν. Από θα είναι εμάς... σίγουρα τέλειο και μόνο το δίνεις εσύ. Έχετε γίνει όλοι καλύτεροι και από μένα στο πείμα, ε. Ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια να ευχαριστήσουμε την Ελένη που ήταν σήμερα κοντά μας. Την εταιρεία Lirac που την αγαπούμε και την ξεχωρίζουμε. Αλλά έχω παράπονο. Τα έχουμε πει δύο φορές. Μία για εμάς τις γυναίκες και μία σήμερα για τους άντρες. Δεν μου έχεις φέρει το χρυσό σου ωρό. Και με στεναχωρείς. Γιατί για μένα αυτό είναι το πιο δυνατό προϊόν. Συνάντηση... Να μην το δώσω στα κορίτσια μου. Έπεται. Ευχαριστούμε. Και διαφημίσεις το ίδιο. Τέτοιο πινελίκι πρωί-πρωί, δεν έχεις άλλη. Αχ, παιδιά, γελάμε εδώ. Να είναι καλά. Να δώσουμε πολλά φιλιά και στην Κατερίνα μας, στη Ζαρίφη. Μου έβαλε τώρα, Κατερινάκη μου, να ακούσω το πρωινό σου μήνυμα. Πραγματικά ίδια πάντα, έτσι. Πάντα. Με φρεσκαδούρα, αισιοδοξία, γλυκομήλι. Και πινελίκι. Όχι, είναι οι ωραίες τις εκφράσεις. Λούλι! Πούλι! Τώρα εκεί μου λέει και θα μετράς δόντια. Χρυσά μου, Παρασκευή κλείσαμε και αυτή την εβδομάδα. Σαν να μου φαίνεται ότι τελευταίες τρεις εβδομάδες, σαν να τρέξαν λίγο πιο γρήγορα το νιώσατε. Άμα περνάς καλά, Ελένη, έτσι. Και λαριστό νερό. Έτσι. Τι άλλο τι ώρα είναι. Α, και 57, έχω κλείσει. Λοιπόν, άντε ρε παιδιά, να φύγουμε κι εμείς, να φύγετε κι εσείς. Θα έχει γλυκό καιρό το Σαββατοκύριακο. Φύγετε καμιά βολτούλα. Βγείτε λίγο έξω. Έχουμε ανάγκη τον ήλιο λίγο να κουμπάει τα κουκαλάκια μας, το κορμάκι μας. Μας κάνει καλό, είμαστε τυχεροί που και μες το χειμώνα έχουμε ήλιο. Λοιπόν, ραντεβού τη Δευτέρα στην ώρα μας. Και μέχρι τότε, ξέρω εγώ, να μας σκέφτεστε και λίγο. Bye bye!